ακόμη ένα νέο επεισόδιο διαφορετικό από το προηγούμενο στην ε, στη μετά δοναλτ Τραμπ εποχή μετά το τέλος του Donald Τραμπ. καλεσμένος ο φίλος, ο αγαπητός Ανδρέας Σταυρούλης ο δόκτωρ Ανδρέας Σταυρούλης καλώς όρισες καλώς ήρθες πώς είσαι, καλά μια χαρά, Μπράβο. χαρούμενος είμαι εδώ χαρούμενος έχει αλλάξει ο καιρός Σίγουρα, πίσω στο Παραλίμνη, έφερα και τι βροχέ, χθε που ήρθα. Ε, και να μιλήσω μαζί σου σε αυτόν τον πανέμορφο έργο που ακόμα μία φορά ξέρει εσύ μόνο τόσο καλό να κάνει. Mm, να δώσουμε yeah. μηνύματα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ακόμα, θέλω Σε κάθε podcast επειδή είναι διαφορετικό, <coughs> σου δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και την ώρα που. Ε, γίνεται το podcast αλλά και κάτι διάρκεια μετά στα, στα κοψίματα ενώ στο, στο να φτιαχτεί το βίντεο ακούγοντας και τον εαυτό σου, ακούγοντας συζήτησεις, μαθαίνεις αρκετά και για σένα για τον τρόπο λειτουργά, τον τρόπο που σκέφτεσαι Είναι, Εγώ το, το έχω ερωτευτεί αυτό το project πραγματικά ενώ δεν έχει να κάνει με λεφτά ή οτιδήποτε εντούτοις ε, μου δίνει μια διαφορετική... Ε, ε, ξυπνώ, α πούμε, κάθε Δευτέρα που έχουμε τα γυρίσματα με ένα διαφορετικό αέρα. Σίγουρα και έχει δίκιο με το recording, γιατί πάντα γίνεσαι καλύτερο βλέποντα πίσω. Θυμάμαι στο Λονδίνο που δίναμε συνεντεύξει για να πάρουμε την επόμενη δουλειά. Mm -hmm. Και πίστεψε το, είχαμε μαθήματα πώ να παρουσιαστεί ένα interview. Mm. Και τα καλύτερα μαθήματα ήταν όταν υπήρχε recording και μετά κάθεσαι με τον δάσκαλο και έβλεπε τη συνομιλία σου. Ναι. Όσο λάθο ήταν η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη φορά. Οπότε μάθαινε μέσα από το βλέπω πίσω πώ έδρασα στο να γίνω καλύτερο στο, στο επόμενο ή στο πραγματικό interview. Ναι. Ε, πώ σου φαίνεται δηλαδή, την πρώτη φορά που βλέπει τον εαυτό σου, σου κάρασε. Δηλαδή, την πρώτη φορά που τον ακούει, Θε παναγία μου, εγώ είμαι αυτό. Θε να κλείσει τα μάτια σου. Ακριβώ. Στο πρώτο podcast έτσι είπα, είπα, δεν μου αρέσει. <laughs> Αλλά νομίζω άρασε αυτό συμβαίνει γιατί κανένα από του νορμάλ ανθρώπους που γνωρίζω γύρω μου του αρέσει ας πούμε, να βλέπουν ή να ακούν τον εαυτό του. Εκτό αν είσαι τρομακτικά ανάρκησο και λε παραγία μου, τι είναι αυτό. <laughs> Αλλά εντάξει. Λοιπόν, ε, να μπούμε στο θέμα. Ε, βρίσκω, έχω απέναντι με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν, δεν γνωρίζω αρκετά για, το, για τον τομέα. Όμω ε, γνωρίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον Στι ε, στις γυναίκες κυρίω, αλλά και στους άντρες που θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω, που δεν είναι απλά δαΐς για το πώς γίνεται το, η, όλοι όλη... Πώ δουλεύει το γυναικείο σύστημα και πώ η γυναίκα αντιδρά και μέσα στην, από την πρώτη φάση, να ας πούμε, μπορεί να είναι η πρώτη περίοδο μέχρι ξέρω, και την εμμηνόπαυση. Ε, είναι ένα ιδιαίτερο τομέα και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώ μια γυναίκα, μια κοπέλα, έναν κορίτσι επιλέγει ένα γυναικολόγο για να εμπιστευτεί ε, έναν κομμάτι που είναι αρκετά προσωπικό σε αυτήν. Ναι, ε, σίγουρα πολύ καλή ερώτηση, διότι ε, ε, είναι η καθημερινότητα ότι πρέπει η γυναίκα, το έχει η φύση της, να ελέγχεται από έναν γυναικολόγο από μια ηλικία και μετά. Ε, για τους ευνόητους λόγους που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα check-ups, κάποια στιγμή θα έχουν προβλήματα γυναικολογικά, κάποια στιγμή θα υπάρξει εγκυμοσύνη και ούτω καθεξής. Ε, νομίζω έχει δύο σκέλη η απάντηση. Το πρώτο είναι θα πρέπει η γυναίκα και σε αυτές που έχουν σύντροφο να επιλέξουν ποιο θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Γιατί μιλάμε για αν θέλει έναν πάντρεμα που έχει η γυναίκα με τον γυναικολόγο τη και όταν υπάρχει ο σύντροφος και με τον σύντροφο, ούτω ώστε να, να, μπορούν να μιλήσουν άνετα, να μπορούν να εκφραστούν, να μπορούν να κατανοήσουν τι λέει ο γιατρό, να μην φοβόνται να κάνουν ερωτήσει. Γιατί στο τέλο τη μέρα είναι μια ομάδα που στόχον έχει να επιτευχθεί αυτό που έχουν ήδη προγραμματίσει. Είτε αυτό λέγεται να μείνει έγκυο, είτε αυτό λέγεται να κάνει ένα μωρό, ή οποιοδήποτε πρόβλημα αν υπάρξει να βρει τη λύση του. Και πρέπει να γίνει αποδεκτό αυτό ο γιατρό. Άρα πρέπει να γίνει το κλικ. Και το κλικ έχει διάφορε γραμμέ. Δηλαδή, πώ μιλά, πώ φαίνεται, πώ ακροάζεται τα προβλήματα, πώ κάνει τη γυναίκα να νιώσει άνετα για να εκφραστεί. Και κατ' επέκταση, ε, κάτι που με έμαθαν κάποιος όταν έρθει στην Κύπρο, ότι αν κερδίσει τον άντρα τη γυναίκα, θα κερδίσει και τη γυναίκα. Δηλαδή, πρέπει να σε δεχθεί ο άντρα τη σε αυτέ που έχουν. Να ίσο γυναικολόγος τη γυναίκα του. Και έχει όλου αυτού του παράγοντε. Το δεύτερο σκέλο σίγουρα είναι και τι γνώση έχει ο γιατρό. Αν μιλάμε για απλά βασικά check-ups, εννοείται ο κάθε γιατρό μπορεί να κάνει. Αν μιλάμε για πιο εξειδικευμένα προβλήματα, σίγουρα πρέπει να επιλέξει τον εξειδικευμένο. Άρα περνάμε πλέον σε μια εποχή όπου ενώ παλιά ο γυναικολόγο τη γυναίκα ήταν επί το αυτό που. Την έβλεπαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Πλέον όμω, λόγω εξειδικεύσεων που δεν μπορούν να έχουν όλοι οι γιατροί εξειδικεύσει ή να έχουν όλοι τι ίδιε εξειδικεύσει, θα πρέπει να υπάρχει κι άλλο γυναικολόγο ή ακόμα ένα γυναικολόγο. Για παράδειγμα, μία γυναίκα έχει υπογονιμότητα, πρέπει να δει τον ειδικό που ασχολείται με την υπογονιμότητα. Άλλη γυναίκα έχει πρόβλημα με κακοήθεια, πρέπει να δει τον ειδικό που έχει γνώση στην κακοήθεια. Και τον αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Ότι πλέον η μευτική και η γυναικολογία έχει σπάσει σε δύο, επί το πλήστο, και σε κάθε τομέα, είτε λέγεται μευτική, είτε λέγεται γυναικολογία, έχει ξανασπάσει σε άλλα κομμάτια. Άρα η γυναίκα θα συνεχίσει να έχει ως βάση ένα γυναικολόγο, αλλά μπορεί να χρειαστεί και κάποιον άλλο λόγο εξειδίκευσης. Οκ. Okay. Ε, πιστεύεις ότι τα κριτήρια είναι σωστά όμως ο τρόπος που επιλέγει μια γυναίκα στην, στην, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα γενικά σε χώρε οι οποίε είναι πιο μικρέ σε μέγεθο, αλλά με τα γνωριμία ή με τα δια του στόματο που λέμε. Δηλαδή, ακούν ότι ξέρει, α πούμε, π.χ. στην Αθήνα είναι αυτή 5-7 ή στην Κύπρο είναι αυτή 6-7. Πιστεύεις ότι αυτό είναι βασικό στοιχείο το ότι, ξέρεις, ακούω ότι πήγαινε η ξαδέλφη μου, πήγαινε η θεία μου, πάει η μητέρα μου, είναι όλοι ευχαριστημένοι και θα πω και εγώ εκεί. Ή το ψάχνουν περισσότερα. Οφείλουν να το ψάξουν. Οφείλουν να το ψάξουν διότι σίγουρα σε μικρές κοινωνίες όπως είναι η Κύπρος, αν ρωτήσεις δεξιά και αριστερά θα πάρεις ένα feedback, θα πάρεις κάποια γνώση όπου θα σε βοηθήσει να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο επιλογής. Ε, και γίνεται πάρα πολύ. Μπορούμε να, να ανοίξουμε το θέμα. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα, ε, με τα σημερινά ε, μύτια, μπορεί κάλλιστα κάποια γυναίκα και ένα ζευγάρι να ψάξει λίγο παραπάνω τον γιατρό. Το οποίο είναι και λίγο είναι επικίνδυνο, διότι αν δεν υπάρχει έλεγχο, ο καθένα μπορεί να γράψει τι θέλει. Και τέλο, μία επίσκεψη δεν βλάφτει, διότι όλα αυτά που έχει ακούσει πα να τα δει στην πράξη. Όπου και πάλι λίγο είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί αν κάποιο ξέρει να μιλήσει καλά και παρουσιάζεται ωραία σε ένα ωραίο γραφείο. Να πουλήσει τον εαυτό του που λέμε. Δεν εξυπακούεται καλό γιατρό. Αλλά ο, ο καλό γιατρό για την κάθε γυναίκα πρέπει να προσαρμόζεται στα δικά τη θέματα. Γιατί μπορεί εγώ να είμαι ένα. Ε, δεν μιλώ για τον επαγγελματία γιατρό, μιλώ για έναν γιατρό ο οποίο προσαρμόζεται στο πρόβλημα. Μπορεί να είμαι ο καλύτερο ή από του καλύτερου σε ένα συγκεκριμένο θέμα στο ίδιο ζευγάρι και σε ένα άλλο θέμα να είναι κάποιο άλλο γιατρό. Όμω, αν πάμε λίγο στην Κύπρο, ε, σίγουρα το τι θα πει δεξιά και αριστερά οι φίλοι ε, μετρά. Δεν πρέπει όμως να παρασυρώμαστε. Όμως μετρά, διότι αν είσαι σε ένα χώρο όπου ακούσεις δέκα απόψεις και οι εννιά είναι θετικές, πόσο λάθος μπορεί να είναι η εννιά έναντι στο ένα. Και το ανάποδο. 60%. Αλλά το πώς πρέπει να γίνεται, όπως και εγώ, είμαι γιατρός, τα πλήστα άλλα δεν τα γνωρίζω. Θέλω να αγοράσω αυτοκίνητο, θέλω να... Ό,τιδήποτε. Δεν γνωρίζω. Άρα πρέπει να την έρευνα. Άρα η έρευνα αγοράς πλέον. Οφείλει να γίνεται. Ε, όμως σίγουρα εδώ μιλάμε για την υγεία, μιλάμε για αναλειτουργήμα, μιλάμε για λάθη τα οποία αν γίνουν μπορεί να είναι ανεπανόρθωτα, άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και πολύ σωστό να έχει η γυναίκα εκ των προτέρων ένα ερωτηματολόγιο Όπου θα κάνει ένα challenge των γιατρών τη. Και αν όχι την πρώτη επίσκεψη, στη διάρκεια. Για να δει τελικά αν αυτό ο γιατρό είναι αυτό που θα φέρει πέρα στο στόχο των δικών τη. Okay. Ανάφερε τη θέση του άντρα πριν. Ανάφερε ότι αν κερδίσει ένα ρητό, τότε αν κερδίσει τον άντρα, αν κερδίσει και τη γυναίκα, αν κερδίσει τον σύντροφο βασικά. Ε, ποια είναι η θέση του άντρα από τη σύλληψη στην εγκυμοσύνη. Στη γέννα και φυσικά πιο μετά. Ναι. Σίγουρα το ρητό αυτό δεν ισχύει πάντα. Ε, διότι λόγω τη σχέση του ζευγαριού, δηλαδή να δει ότι μια γυναίκα θα έχει το πάνω χέρι πώ επιλέγει τον γυναικολόγο, ε, βέβαια πολλέ φορέ έχει να κάνει με τη σχέση του, ότι θέλει και τη συμπαράσταση του άντρα, ότι ναι, εδώ είμαστε. Ε, τώρα, σε όσε γυναίκε υπάρχει ένα σύντροφο και πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή την πορεία που έχει αναφέρει προετοιμασία για εγκυμοσύνη με ή χωρίς δυσκολίες, η διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο τοκετός και μετά οποιοδήποτε άλλο γυναικολογικό πρόβλημα. Ε, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ενός. και σίγουρα με την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Δηλαδή παλιά έβλεπε ότι και υπάρχει ακόμα στις αραβικές χώρες ότι ό,τι πει ο άντρας. Δηλαδή η γυναίκα σκύβει το κεφάλι, ακούει και ό,τι πει ο σύζυγος θα πρέπει να προχωρήσει έχουν αλλάξει τι ισορροπίε. Και η γυναίκα έχει το δικό τη λόγο, το δικό τη στόμα και θα πάρει τι δικέ τη αποφάσει. τώρα, η σχέση μεταξύ του είναι αυτή που να καθορίσει και το ρόλο του άντρα. Για παράδειγμα, έτυχε μου αρκετέ φορέ σε αίθουσα το κεντού στο Λονδίνο να είναι γυναίκα σε το κετό, που είναι ένα τεράστιο μαραθώνιο, και ένα σύζυγο στη γωνιά να παίζει με το τηλεφώνων του παιχνίδια. Δηλαδή, παιχνίδια, το βλέπω τα μάτια μου και να προσπαθήσω να τον καλέσω στην όλη πορεία ότι έλα λίγο κοντά, τι παιχνίδι παίζει, γιατί παίζει. Δηλαδή μεταξύ σοβαρού και αστείου, πλάκα να το φέρει λίγο κοντά. Μπορεί να είναι πιο σοβαρό το παιχνίδι, να σου πάνε σοβαρό παιχνίδι, ναι. <laughs> Κοίτα, δύσκολο είναι, πολύ ψυχολογικό θέμα, διότι μπορεί να βρίσκει την ηρεμία του εκεί. Ναι, μπορεί να είναι τόσο στρεσαρισμένο, ναι. ή το anxiety του, ναι. είναι στην κορυφή. Δύσκολα δηλαδή να πιστέψω ότι κάποιο άνθρωπο Αφελή αφελής ή να μην τον ενδιαφέρει, τίποτε ανέστητο. Ε, και εκεί ψυχολογεί τη γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα τον χρειάζεται κοντά. Και αν η απάντηση είναι ναι, τότε προσπαθεί. Γιατί και σαν γυναικολόγο ή μευτήρα, ή και ψυχολόγο, προσπαθεί να το δέσει το πράγμα. Και άλλα παραδείγματα που βλέπει έναν σύντροφο, ο οποίο να είναι ο καλύτερο coach σε, σε έναν τοκετό και να παίρνει μέρο, να έχει κάνει τα μαθήματα μαζί με τη γυναίκα. Ε, και να περνά όλη τη διαδικασία σαν ένα coach, πραγματικό, σε οποιοδήποτε άθλημα που χρειάζεται coach. Άρα, η δουλειά του γυναικολόγου, πριν φτάσει σε εκείνο το σημείο, θα πρέπει να είναι και η, α, η εκτίμηση τη δυναμική μεταξύ του ζευγαριού, ούτω ώστε όταν έρθει αυτή η ώρα, η δύσκολη, είτε λέγεται απόφαση, είτε λέγεται το κετό, είτε λέγεται οτιδήποτε, να του φέρει κοντά. Διότι πάντα, όπω είπα και πριν, η ομάδα είναι καλύτερη από τη μονάδα πολλές φορές έχω κερδίσει έναν περιστατικό με το να βάλω και το σύζυγο μέσα και όταν λέω κερδίσει τι εννοώ ε, να, να φτάσει σε ένα στόχο που το ταξίδι να ήταν ωραίο. Αν δηλαδή ο στόχος είναι ότι θα γεννήσω σε νέα μήνες αλλά έχω νέα μήνες μπροστά μου τα οποία έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα θα πρέπει σε εκείνη τη διαδικασία να, να κερδίσεις τούν τη δυναμική να την κατανοήσεις, να τη δέσεις, γιατί δεν ξέρουν για παράδειγμα, αν η γυναίκα που πρώτη φορά μείνει έγκυο, δεν ξέρει τι θα περάσει. Άρα είναι μέρο τη όλη διαδικασία για εννιά μήνε. Στη μεγάλη στιγμή, όποια και να είναι αυτή, αν θα γεννήσει φυσιολογικά, είμαι και σαρική κ.ο.κ. Και να τελειώσει το ταξίδι, να πα σπίτι και να λένε: Περάσαμε πολύ καλά σε αυτό το ταξίδι. Με ή χωρί προβλήματα, αλλά τουλάχιστον η επιλογή μα, η ομάδα μα, σε δούλεψαν πολύ καλά. Άρα η, η συνδρομή του άντρα ε, όσον είναι μέσα στο παιχνίδι, είτε ω coach είτε ω ομάδα, γιατί δεν είναι όλοι οι άντρε γεννημένοι για να είναι coach, ακόμα και σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όπω λε και εσύ, έχει κάποιον ο οποίο μπορεί να παίζει παιχνίδια, έχει άλλο ο οποίο μπορεί να είναι εκεί, αλλά μην ξέρει να αντιδράσει. Έχει ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη, δεν μιλώ μόνο την ώρα τη γέννα, γενικά τη δύναμη ή την αντίληψη ή το θάρρο ή το θράσο ή ό,τι χρειάζεται για να είναι παρόν και στου εννέα ολόκληρου μήνε. Έχει αθρώσει που μπορεί να μην ξέρουν, να μην αντιλαμβάνονται τι πρέπει να κάνουν. Όμω, ε, κατανοώ το και θα, αυτό που θα φυλάξω μέχρι στιγμή είναι το καλύτερα, μονά, ε, μονάδα, καλύτερα ομάδα παρά μονάδα. Παρά μονά. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι μόνη τη θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ε, εννοείται το περνά μόνη τη εσωτερικά. Αλλά είναι σημαντικό να έχει ένα στήριγμα, είτε αυτό ονομάζεται ψυχολογικό, είτε απλά νιώθει ότι έχει έναν άνθρωπο δίπλα σου και δεν είναι απλά ένα, μια γλάστρα που απλά φέρνει λεφτά στο σπίτι. Σίγουρα, διότι ο γιατρό, η επίσκεψη είναι 5, 10, 15, 20, 30, 60 λεπτά, τελειώνει. Άρα mm. οι ώρε που περνά με το σύντροφο σπίτι είναι άπειρε. Οπότε πρέπει να έχει το ρόλο του. Και πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι η υπογονιμότητα. Δηλαδή, όταν έχει ένα τζευγάρι που προσπαθεί να μην έγκυο και δυσκολεύεται. Και βλέπει τη γυναίκα μόνο, κατ' εμένα χάνει από χέρι. Αν δεν προσκαλέσει και τον σύζυγο, και μιλώ για αυτού που δεν έρχονται ή που δεν ξέρουν ότι πρέπει να έρθουν, Αν δεν τον προσκαλέσει να είναι εκεί, πώ θα κερδίσει τον το στόχο που δεν είναι μόνο η επίτευξη του μωρού, αλλά και να δεθεί σαν ζευγάρι. Έχω, έχω δει αρκετά ζευγάρια να χωρίζουν μετά από αποτυχημένε προσπάθειε θεραπεία μονιμότητα. Και δηλαδή, πόσο χαρακτηριστικά. Να, να βλέπω ζευγάρι το οποίο έχουν περάσει ήδη διαδικασίε ε, θεραπείων και να γυρνώ στον άντρα και να λέω: Ξέρει την Ισάλπινγκα, Όχι. Δηλαδή, βασικά πράγματα. Άρα, πώ έχει καταλήξει να περάσει η σύζυγο τόσα πολλά πράγματα, να τα πληρώσει επί το πλήστο και να μην γνωρίζει τα βασικά. Γιατί πριν πα στη μηχανή ενό αυτοκινήτου, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να έχουν τέσσερα λάστιχα και το κάθε λάστιχο είναι το ρόλο. Άρα, πολλέ φορέ πρέπει ο γιατρό να το πιάσει τον το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κερδίσει και τον άντρα. Ότι θα πρέπει να πα πίσω στη βάση, γιατί η γυναίκα έχει παραπάνω γνώσει, λόγω του ότι είναι γυναίκα. Να πα πίσω στη βάση και να αξιολογήσει τι γνωρίζει ο καθένα και να τον προσκαλέσει να μάθει πράγματα. Γιατί όταν κάθεσαι να του αναλύσει τι επιλογέ σου, τα υπέρ τα κατά, πρέπει να έχει κατανόηση για να αποφασίσει. Όπω πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Και λέει, σου έχει τα υπέρ τον τα κατά, ε, τότε είναι οι τιμέ. Ε, αν δεν γνωρίζει, πώ θα αποφασίσει. Άρα πάει πίσω στην αρχική ερώτηση, πώ επιλέγει και τον γιατρό. Και αυτό να ακούει και η γυναίκα. Δηλαδή, αν η γυναίκα ακούσει έναν γιατρό, ο οποίο τη βλέπει μόνον αυτή. Ασχολείται μόνο με αυτή και αγνοεί τον άντρα. Και το άλλο παράδειγμα βάζει και του δύο στη συζήτηση και προσπαθεί να βάλει και τον άνθρωπο να καταλάβει πράγματα. Μα όταν πα σπίτι είναι αυτοί οι δύο να μιλήσουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνεται. Θα τα ακούσουν και από το στόμα του γιατρού και όχι από το στόμα τη γυναίκα που θα προσπαθήσει, όποια για είναι αυτή, να του πει: Ε, ξέρει, μου είπε αυτό, μου είπε αυτό, κάτι μου είπε, δεν κατάλαβα. Μπορεί να μην καταφέρει να τα περάσει σωστά. Ε, Όπω και να είναι, έχει μόνο το 50%. Σου αντιλαμβάνομαι τι λε. Αν έχει και το άλλο 50%, είναι καλύτερα. Γιατί πληροφορίε είναι πολλέ και από ένα σημείο και μετά, πώ κατανοήσει μια γυναίκα σε μια επίσκεψη. Άρα, όταν έχει ακόμα. Και αυτό ισχύει και όχι μόνο σε ζευγάρια. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει μια γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα και πρέπει να ακολουθεί μια θεραπεία. Να πει, θέλει να φέρει κάποιον μαζί σου ή θέλει να φύγει και να ξανάρθει. Γιατί από ένα σημείο και μετά σταματάει η κατανόηση. Ε, και για να μην το ξεχάσω και τώρα με όλα αυτά που γίνονται με το COVID που έχουμε περιορισμού ότι πρέπει να έρχεται μόνο άτομο στο ιατρείο. Πρέπει και εδώ να προσαρμοστούμε. Γιατί όταν ασχολείσαι με υπογονιμότητα, όταν ασχολείσαι με γυναικολογία, ενώ πρέπει να πάρθουν αποφάσει για μια επέμβαση. Θέλει και τον άλλον εκεί. Αλλά τώρα δεν μπορεί να τον έχει. Οπότε αρκετέ φορέ ο καημένο κάθε σε ένα αυτοκίνητο. Ε, με ένα τηλέφωνο, οπότε προσπαθείς να κάνεις έναν ε, με εικόνα και ήχο πολλές φορές έχω το τηλέφωνο εκεί, μιλάω εγώ με τη γυναίκα και ο σύζυγος δίπλα στο τηλέφωνο για να ακούσει αυτά που θέλουμε να πούμε. Για να μπορεί να πάει να κάνουμε μια συζήτηση. Ευτυχώ που υπάρχουν όμω και αυτά, γιατί δεν ναι. μπορούσε να μην υπήρχε άλλα Ελλάδα χειρότερα. Όμω, αυτόν υπήρχε τη δεκαετία του 90, του 80, δηλαδή η πλήρη ενημέρωση στον άντρα, σε εποχέ που απλά ήταν διαφορετικέ. Όχι βέβαια, γιατί είναι γυναικείο πρόβλημα. Η υπογονιμότητα είναι γυναικείο πρόβλημα. Η γέννα, η εγκυμοσύνη και η γέννα είναι γυναικείο πρόβλημα. Αλλά Άρα άντρες... το φορτώνεται η γυναίκα και δηλαδή αυτό. δικά ναι. και, και αυτό. Και αυτό. Όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό. Και αυτό. Νότως, και αυτό. Και μεγάλη αυτό. κουβέντα ναι. αυτό. Γιατί ανοίγει άλλη συζήτηση. Να πάμε. Να πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω το ίδιο πράγμα που θα... Το πόσο πολύπλοκη, το, το πόσο μεγάλη υπόθεση είναι αυτόν το όν που ονομάζεται γυναίκα. Και πόσο ε, διαφορετική είναι Σίγουρα εγώ ένα κομμάτι μπορώ να απαντήσω Λόγω, δουλειά, λόγω επαγγέλματος και εξειδίκευση, Αλλά Ένα απίστευτο πράγμα Το οποίο ε, σίγουρα πρέπει να το Αγαπάς για να εκτελέσεις το έργο Δηλαδή ε, Πολλές φορές μου έχει υποθεί και έχω πει Ότι είμαι αρκετά φεμινιστής τελικά ε, Και τι εννοώ ότι Εν μέρη νιώθω ότι Η γυναίκα Είναι λίγο αναδικημένη. Και όταν το είπα αυτό κάπου, μου είπαν ότι είμαι σεξιστή. Ότι υποτιμώ ότι η γυναίκα καμία σχέση. Αυτό που εννοώ ότι η γυναίκα πρέπει να περάσει πάρα πολλά πράγματα. Αν δηλαδή ξεκινήσει η πρώτη περίοδο, Γιατί η γυναίκα πρέπει να βλέπει περίοδο κάθε μήνα. Και πρέπει να πονάει να μοραγεί ή να μην πηγαίνει είτε σχολείο είτε. Η θάλασσα, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε. Μετά έρχεται η φάση τη αλλαγή του σώματο. Και όλη η ψυχοσύθεση που την ακολουθεί. Μετά έρχεται ότι πρέπει πλέον να έχω σχέση. Και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει για έναν άντρα μία αποτυχημένη σχέση και τι σημαίνει για μια γυναίκα μία αποτυχημένη σχέση. Mm -hmm. ε, και, και όλο το ότι το, το, το θα δοθεί σε έναν άντρα. Και μετά έρχεται η πρώτη επαφή. Τι σημαίνει η πρώτη επαφή για τον άντρα και τι σημαίνει η, πρώτη, η σεξουαλική επαφή εννοώ. Και τι σημαίνει στη γυναίκα η πρώτη σεξουαλική επαφή. Γιατί η γυναίκα να έχει παρθενικό νημένο και πρέπει να περάσει την διαδικασία τη πρώτη φορά ενώ για τον άντρα είναι πιο αναλαφρό. Μετά έρχεται το θέμα τη αντισύλληψη. Να προσέξει η ίδια να μην μείνει έγκυο. Γιατί ο άντρα είναι πιο ανέμελος. Δεν τον πολύ ενδιαφέρει τόσο όσο τη γυναίκα. Και παράλληλα με την αντισύλληψη είναι το να μην πάρει κάποια μόλυση, η οποία θα, την, θα της δώσει στη ρόητα ίσω. Μετά έρχονται, τα θέματα εγκυμοσύνη. Αν είναι τυχερή και μπορέσει να μείνει εύκολα, ή με όλε αυτέ τι θεραπείε υπογονιμότητα που έχουν άλλο δικό του βάρο, μένει έγκυο. Πρέπει να περάσει εννιά μήνε. θα να περάσει ναυτίε, εμετού, πόνου, αιμορραγίε, αποβολέ. Κιλά. Κιλά. Ψυχολογικά. Πολλέ φορέ λέω στον άντρα στι αρχέ τη εγκυμοσύνη ότι ξέρει, ένα που του ρόλου σου είναι να λε ναι. σου γελά λέω ότι έναν 20-30% είναι μετρήσιμο, απλά χρησιμοποιώ ένα νούμερο, ότι δεν είναι η γυναίκα σου που κάνει αυτά που κάνει, είναι οι ορμόνε, είναι όλα αυτά που γίνονται μέσα τη. Εξελίσσεται. Μετά περνά μια φάση στην εγκυμοσύνη που πιο ήπια τα πράγματα. Μετά που κοντεύει ο τοκετό, έχουν άλλον άγχο, κυρίω αν είναι η πρώτη φορά. Έχει απαριθμίσει πώ θα περνάει μια γυναίκα. Και ακολουθεί μετά ο τοκετό. Ένα τεράστιο γολγοθά. απίστευτο το άγχο τη πρώτη φορά. Ούτε ξέρουν τι του περιμένει είτε γεννούν φυσιολογικά, είτε με κεσαρική, είτε με επιπλοκές, είτε χωρίς επιπλοκές. Όλα τα ψυχολογικά μετά. Κάποιε έχουν κατάθλιψη, κάποιε χρειάζονται θεραπείε. Μετά να μεγαλώσουν μωρά, να θυλάσω. Δηλαδή να, πίστευτε, να αυτό, να σταμάτη το. Φτάνει κάποια στιγμή στην εμινόπαυση που πρέπει η γυναίκα στα 50 να σταματήσει να είναι η γυναίκα. Και πάνω σε αυτό να προσθέσω ότι είναι μάνα. Που είναι τεράστια ευθύνη, ο πατέρα έχει ευθύνη, αλλά η μάνα έχει κάτι το διαφορετικό. Η μεγάλη διαφορά για μένα είναι η μάνα από τον πατέρα. Όσο κοντά και να θέλει να είναι ο πατέρα, η μάνα νομίζω ότι είναι διαφορετικό. Δηλαδή, άρα το περνάει και αυτό. Δηλαδή περνάει έναν έξτρα αντίβαρο μέσα τη το ότι είναι μάνα που πρέπει συνεχώ αυτή θα στο τέλο τη ημέρα κάνει ας πούμε, ένα, 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 ισολογισμό αν όλα έγιναν σωστά για το παιδί τη. Ο μπαμπά μπορεί να είναι και ας πούμε, και, ξέρεις, σε κανένα γήπεδο για να βολοδέρνει. Μπορεί να είναι ας πούμε, δουλειά, μπορεί να είναι σε κανένα καφενείο. Η μάνα όμω είναι. Τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει. Μεγάλη λέξη. <συσίλια> Μεγάλη, <συσίλια> λέξη. Ε, Θέλει ώρε για να την αναλύσει, αλλά ε, με σου κρύβεται αρκετέ φορέ όταν έναν που βλέπει ένα φυσιολογικό τοκετό που ο άντρα βλέπει τη διαδικασία. Τι ε, άντρε στην που του βλέπει έτσι άντρε, εκείνη τη φάση είναι να λυγίζω mm -hmm. και πάντα κάνω την ίδια ερώτηση, ε, συγγνώμη, το ίδιο, την ίδια πρόταση. Βλέπει τι περνάει μια γυναίκα. Και μετά έρχεται η ερώτηση, Καταλαβαίνει γιατί είναι γυναίκα. Και γιατί τώρα λέγεται μάνα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιο, αν δεν τα περάσει εκείνη την ώρα. Εν τώρα σίγουρα κάποιο που τα ξαναπερνά ή κάποιο γιατρό που είναι η ρουτίνα του. Τελείω διαφορετικό θέμα, όμω. Όταν περνά την διαδικασία, είναι μέρο τη ζωή. Πρέπει να το περάσουμε μαζί. Γι' αυτό σου έλεγα πριν ότι είναι σημαντικό ο ρόλο του άντρα να δει όλα αυτά τα πράγματα. Τι όχι να κάθε σε μια γωνιά να παίζει ένα παιχνίδι. Εν ε, ε, πολύ πλευρό και πολύπλοκο. Και για να καταλήξω αυτό που είπα πριν λίγο για το θέμα τη εμινόπαυση. Ότι ο άντρα στα 50 βάζει κανέναν κιλό παραπάνω, είναι ωραίο. Ασπρίζει λίγο νιτρίχα, είναι ωραίο. Κάνει καμιά ρητήδα παραπάνω, είναι ωραίο. Ε, πιο ωραίο. Συνεχίζει να είναι γόνιμο και περνά μια δεύτερη ζωή για κάποιου ίσω. Στη γυναίκα είναι ακριβώ τα ανάποδα. Τα κιλά είναι πρόβλημα, οι ρητίδε είναι πρόβλημα, οι άσπρε τρίγε είναι πρόβλημα, χάνουν λίπη το πρόβλημα. Άρα, γιατί η γυναίκα να πρέπει να περνά όλα αυτά στη ζωή τη από την αρχή μέχρι τα 50, που έχει άλλα 10, 20, 30, 40 χρόνια ζωή μετά. Είναι άδικο. Και περνά το, το θέμα τη εμμυνόπαυση. Ακριβώ. Αν είναι άδικο ή όχι, επειδή σε αυτή τη ζωή υπάρχουν οι αδικίε, αλλά δεν ξέρω αν οι αδικίες χρειάζονται για να υπάρχει αρμονία. Εγώ αυτό που λέω, συμφωνώ 100% μόνο σε αυτό που λε. Ε, όσον περνούν τα χρόνια, γίνομαι πιο φεμινιστή, αυτό είναι το ένα. Όσον περνούν τα χρόνια, καταλαβαίνω πόσο διαφορετικό είναι η γυναίκα και πόσο πιο σπουδαίο είναι. Να σου κάνω και ένα χιούμορ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα γυναίκα δήμαρχο, γυναίκες βουλευτές, γυναίκες προέδρους, γυναίκα πλανητάρχη, γυναίκες γενικά. Οι γυναίκες οι οποίοι πέρασαν το πρώτο, την πρώτη αδικία την πέρασαν μέσα από τη χριστιανοσύνη. Mm -hmm. Ο κακός όφης που συνεργάστηκε τα ΔΕΦ μαζί με τη γυναίκα, όχι με τον άντρα, με τη γυναίκα που αυτή τον έβαλε να φάει των απαγορευμένων καρπών. Η μεγαλύτερη αδικία που Θα έπρεπε ήδη να διορθωθεί. Αυτό είναι το ένα. Το λέω σε όλου, γιατί και οι άλλε θρησκείε που ξέρει μεταξύ του συνεργάζονται, κάτι παρόμοιο έχουν. Με εξαίρεση του Ινδού που έχουν θεότητε, οι γυναίκε, νομίζω περισσότερε, οι υπόλοιποι, όλοι ακολουθούν έναν ίδιο ντροπάριο. Μετά, η γυναίκα, με το που γίνεται γυναίκα, δηλαδή με την πρώτη τη περίοδο, έναν κοριτσάκι, μέχρι τα 30-35 που σήμερα παντρεύονται, 25-35 ας πούμε, η κάθε σχέση της που δεν πετυχαίνει είναι ένα μαρτύριο βάσανων από όλες τις πλευρές. Για τον άντρα είναι έπαθλο. Ένα ακόμα νούμερο. Ναι, ο άντρα, έχω ακούσει αρκετέ φορές, ακόμα και, οι ιερέες να λένε κάνε τη ζωή σου και μετά. Ξέρεις τι σημαίνει κάνε τη ζωή σου, κάτι ζωή σου σημαίνει αγόρασε αυτοκινητών και αγόρασε δύο κουστούμια και κάνε τρία ταξίδια. Κάτι ζωή σου σημαίνει όλα. Παίρνα ωραία και όταν θα είσαι έτοιμος να χορτάσεις σεξουαλικά, ε, χορτάνοντα σεξουαλικά κυρίως οι πλήστοι άντρε είναι με γυναίκες. Ναι. Άρα αυτέ αυτές θα παρατήσουν, αυτές θα είναι μετά για αυτού είναι υπερηφάνεια. Οι πατέρες τους είναι έτσι. Ναι. Καταλαβέ, ο γιο μου. Ο γιος μου είναι ο κανακάρης, ο, ο σκοπευτής σκοπευτή του σπιτιού, ο, ο επιβήτωρας. Η γυναίκα όμω κρύβεται τόσο από τη μαμά, τόσο και από τον μπαμπά. Τόσο και από του συγγενεί. Έχω τύχει να είμαι σε, σε, τραπέζια, α πούμε, οικογενειακά. Όχι δικά μου οικογένεια, ενώ γενικά φίλων ξέρω, και ροή και να, το βλέπω στα μάτια και να, να ξεκινάει να λέει Χώρισε, ξέρει και να, να την. αυτή η κοπέλα να μην εμφανίζεται μετά στα τραπέζια. Γι' αυτόν τον λόγο να είναι μαρτύρο για αυτή. Το ότι χώρισε με ένα παιδί που το έφερνε σε για δύο-τρία χρόνια σε ένα τραπέζι, να πούμε, που θα ήταν ο μέλλον σύζυγο, αλλά για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί αυτή η σχέση. Άρα πάνω σε αυτά που μου λες όλα, εγώ απλά προσθέτω ίσω το ψυχολογικό κομμάτι στο ότι ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ άντρα και γυναίκα και εύχομαι αυτόν παρόλε τι διαφορέ, κάποια μέρα να μηδενιστεί, να μην αποκαλείται γυναίκα με αυτή τα επίθετα που αποκαλείται, αν έχει τρει και τέσσερι και πέντε σχέσει, ενώ ο άντρα να είναι έπαθλα για αυτόν. Ή, ακόμα και τα one night stand. Ένα one night stand για τον άντρα είναι του βγάζει την, την, την το του πάνω, ξυ, ξυπνάει διαφορετικά την επόμενη μέρα. Γιατί η γυναίκα αν το καταλάβει ότι κάτι πήγε λάθος, θα τη ρίξει πιθανόν και στην κατάθλιψη. Αν δεν το έχει επιθυμήσει η ίδια. Ναι, ακριβώ. Αυτό. Άρα... Με πολλά τα σημεία που έχει ε, αγγίξει, ο ε, Ζανέτσα μου, το ε, χωρισμό τελευταία που είπε, μα πόσο συχνό είναι σήμερα. Τούτα δεν ξεκινούν όλα από πριν. Δηλαδή, ε, από το α, πώς πώ μεγαλώνει μια γυναίκα, ένα άντρα, πώ εκπαιδεύονται στο σεβασμό. Ε, και σίγουρα ένα γυναικολόγο έχει το λιθαράκι σε αυτή τη σχέση όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, αρκετέ φορέ βλέπει να έρχονται για να θέλουν να κάνουν ένα μωράκι και βλέπει κάτι δεν ταιριάζει. Και όταν έρθει μια γυναίκα μόνη τη και την απομονώσει κάπω και λε, είμαστε σίγουροι εδώ. Γιατί το να φέρει στον κόσμο ένα μωρό και μετά να χωρίσει δεν είναι απλό, είναι εύκολο. Ε, εν τούτη η εκπαίδευση που έχει ανάγκη η γυναίκα και κατ' επέκταση ο σύντροφο που το λιθαράκι το βάζει και ο γυναικολόγος, γιατί είναι και ψυχολόγος. Γιατί οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουν αλλάξει τόσο πολλά οι δυναμικέ τη ζωή μα. Που ποιο ήταν ο ρόλο τη γυναίκα παλιά και ποιο είναι σήμερα. Και αυτό που είπε ότι θα ήθελε να δεις τη γυναίκα σε τόσε πολλέ θέσει που υπάρχει στο εξωτερικό, σίγουρα χρειάζεται παραπάνω. Σε εμά σχεδόν τίποτα. Πιστεύω να γίνει αλλαγή. Γίνεται ήδη αλλαγή, διότι βλέπει πλέον η γυναίκα ότι ασχολείται πιο πολύ με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο να κάνω 5-6-7 μωρά για να μείνω σπίτι, και να κάνω τα μωρά για να πάω να βοηθήσω τα χωράφια. Έχει το ρόλο τη. Όπω επίση έχει αποδυναμωθεί και ο ρόλο του άντρα. Σαν ο άντρα του σπιτιού. Και πολλέ φορέ οι αποφάσει πρέπει να είναι κοινέ. Πολλέ φορέ κι εγώ με τη γυναίκα μου θα γυρίσει να μου πει: Τούτον πρέπει να γίνει για τα μωρά. Και εγώ το αναλύω, το σκέφτομαι και λέω: Έχει δίκιο. Mm -hmm. Άρα η, η, η πρόσκληση τη άποψη του αντίθετου φίλου είναι απαραίτητη. Χρειάζεται ισορροπία. Άρα και στην πολιτική και στην κοινωνία και σε όλα αυτά που έχει αναφέρει, ακόμα και σε επιμηχανίε, υπάρχουν ικανότατε γυναίκε για να κάνουν απίστευτα πράγματα. Όπω υπάρχουν και ανίκανοι άντρε που δεν πρέπει να κουμπίσουν αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το 50-50 ή το. Δεν διαφέρει το ποσοστό, αλλά σίγουρα χρειάζεται. Και το άλλο φύλλο, διότι είναι η ομάδα πάλι. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να πετύχει ένα στόχο όταν έχει άντρα ή γυναίκα παρά δύο άντρε. Να, ναι, κοιτάξτε να δει ένα δωμάτιο με 50 άντρε. Μπορεί να έχει καταρχήν και 50 διαφορετικέ γνώμε, 50 διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να ξεκινήσουν πόλεμο μεταξύ του. Οι άντρε έχουν δικά του κόμπλεξ. Έχουν, έχουν απίστευτα κόμπλεξ που αυτά τα κόμπλεξ, αν είσαι σε μια τεράστια θέση είσαι πρόεδρο μια χώρα. Μπορεί να σου βγουν 100 κακά μέσα από αυτό. Mm -hmm. 100 κακά. Ε... Άρα για μένα χρειάζεται μια, έναν ισοζύγιο. Βεβαίω υπάρχουν περισσότερε γυναίκε. Δηλαδή, αν αναμετρηθούμε δηλαδή να πούμε ότι από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα υπάρχουν περισσότερο career women, υπάρχουν περισσότερο γυναίκε οι οποίε είναι στην εξουσία, ακόμη και στην εξουσία. Δηλαδή, στη Νέα Ζηλανδία. Σε χώρε που είναι αρκετά προχωρημένε, στι σκανδιναβικέ χώρε, υπάρχουν ακόμα. Προ... Σε ποια χώρα είναι χρονών πρωθυπουργό. Ε, δεν θέλω να πω ένα όνομα μια χώρα, αλλά είναι κοντά σε Αυστρία, διάφορα. που είναι ε, και ομοφυλόφιλοι. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ το πράγμα να γίνει στην Κύπρο ή στην Ελλάδα αν τα επόμενα 20-25 χρόνια. Δεν είναι τίποτα. Mm -hmm. ε, σω στη χώρα μα είναι και η εκκλησία που δεν αφήνει και τη γυναίκα. Δηλαδή, η Εκκλησία που είναι καθαρά άντρο κρατουμένη. 99,9% ναι. είναι η Εκκλησία, άρα το πρώτο λάθο εμφανίζεται εκεί. Για μένα το πρώτο λάθο εμφανίζεται εκεί. Αναφέρομαι ξανά πίσω ότι δεν έχω κάτι με τι θρησκείε. Καλό, κακό, υπάρχουν. Για αυτού που υπάρχουν, αλλά για μένα προσωπικά βλέπω ότι ξεκινούν όλα τα προβλήματα από εκεί. Ένα κορίτσι που πάει και βλέπει, α πούμε, ξέρω εγώ, ε, μέσα σε μια Εκκλησία 110 γύρου και 2 αγίε, βλέπει ιερεί άντρε βλέπει μια αντροκρατούμενη εκκλησία. Βλέπει την Παναγία φυσικά, αλλά η Παναγία λέει δεν είναι με διαφορετικούς κανόνες που είναι εκεί. Πρόσεξε, με διαφορετικούς. Είναι με κρίνα, είναι με έτσι, με διαφορετικά. Εσύ δεν έχεις κανονικά θέση είναι εδώ. Σε κανένα μοναστήρι είναι ίσως κάπου. Βάζει βάζεις το σταυρό σου. Εγώ βλέπω αρκετά προβλήματα μέσα από την εκκλησία. τρέπετε και αυτό όμως σιγά σιγά. Δηλαδή αν δεις Φεβαίως. ότι ένας επιτυχημένος ιερέας έχει δίπλα του μια πιο επιτυχημένη σύζυγο. Αλλά και όλα αυτά που τρέχει η Εκκλησία, όλα τα καλά που γίνονται, η οργάνωση, mm. ακόμα και η καθαριότητα, πίσω που δε είναι γυναίκε. Είναι γυναίκα που να τρέξει τα πλήστα πράγματα. Ναι, ε, ο καλός είναι ο οδηγός. Ναι. Άρα και αυτό σιγά σιγά να τρέπεται. ναι mm -hmm. ε, Να σε ρωτήσω, ποιο είναι ο ρόλο, μια και μιλήσαμε για τον άντρα, ποιο είναι ο ρόλο των γονιών και του πατέρα και τη μητέρα ε, στην απόφαση α, συγγνώμη, στην ενηλικίωση της κόρης, της, της, του, του κοριτσιού τους, των κοριτσιών τους, των παιδιών τους. Ναι. Ε, πολύ εύστοχο το ερώτημα. Είναι κάτι που πολλές φορές σε συζητήσεις ρωτούμε ότι πότε πρέπει να φέρω την κόρη μου στο γυναικολόγο πρώτη φορά. Δηλαδή αυτή η πρώτη φορά πότε πρέπει να γίνεται. Και κατ' επέκταση ο ρόλος της μάνας και του πατέρα. Ε, σίγουρα καταλαβαίνει έναν κοριτσάκι και μιλάει για τα κοριτσάκια που δεν έχουν κάποια προβλήματα έτσι, που πρέπει να δουν ένα γιατρό πιο νωρί. Ε, όταν αρχίζει η ενηλικίωσή του, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει το στήθο, να υπάρχει ε, η τριχοφυγία, ενδιαφέρεται για κάποια πράγματα παραπάνω για το ρουχισμό και σιγά σιγά προ τα αγόρια, πρέπει σε εκείνη τη φάση ένα γονιό, ο οποίο θα έπρεπε να έχει εκπαίδευση από ένα σύστημα, η αντίληψη της αλλαγής και πώς προσεγγίζω την αλλαγή και πώς σας αγωνιώσει επιτρέπεται να πω και πρέπει να πω και πότε εισαγάγω μετά είτε λέγεται γυναικολόγο, είτε λέγεται η φίλη, είτε λέγεται οτιδήποτε. Ε, ε, μεγάλο πράγμα να το καταλάβεις πότε είναι η σωστή στιγμή, the timing. Και είναι σωστό να έρθει as soon as possible, δηλαδή πρέπει να έρθει νωρίς το γυναικολόγο για να γίνει η πρώτη συνάντηση. Η πρώτη συνάντηση, η οποία δεν είναι ποτέ παρά μόνο μια συζήτηση. Μπορεί να είναι άσχετο περιεχομένο. Απλά πρέπει να έρθει το κοριτσάκι στο ιατρείο και να δει: οκ, okay, εγώ είμαι γυναικολόγο. By the way, έχω ένα ρόλο. Ο ρόλο είναι για τα check-ups, bla bla bla. Λε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα δεν αρχίζει έτσι. Είναι αρχίζει μια άνετη συζήτηση. Προσπαθεί να κερδίσει ψυχολογικά έναν κοριτσάκι. Πώ να μην κερδίσει, Και δεν έχει σχέση να είναι είσαι άντρα γιατρό ή γυναίκα γιατρό, πιστεύω εγώ. Και το έχω ρωτήσει αυτό. Ε, έναν κορίτσι έρχεται να κάνει ένα πράγμα που θέλει να το κάνει, γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να το κάνει. Mm -hmm. Άρα, όταν έρχεται εκεί, αν την κερδίσει τα πρώτα τρία λεπτά, ό,τι θε πέσει μετά. Άρα, εκείνα τα τρία πρώτα λεπτά. Σημαντικά. Πάρα πολλά σημαντικά το πώ θα μπει μέσα, το πώ θα καθίσει, το τι χώρο θα τη βάλει, πώ είναι. Δηλαδή, σκέψω τώρα να έρθει ένα κοριτσάκι 15-16 χρονών, γιατί ο γονιό κατάλαβε αυτή τη στιγμή να έρθει, και να μπει στο ιατρικό μου και να έχω 100 Αγίους που πίσω μου. Που γίνεται συχνά. Και το ανάποδο μπαίνει μέσα μια χαλαρότητα. Τέλο, έχω έναν καφέ, έχω ξέρω, ωραίε φωτογραφίε, ένα λουλούδι. Τελείω μη ιατρικό περιβάλλον, αλλά κερδίζει. Οπότε το περιβάλλον είναι το ένα, η συζήτηση είναι το άλλο. Μεγάλο μπροσόν, συγγνώμη, αλλά είναι μεγάλο μπροσόν. Διότι φαντάζεσαι, αν δεν το έχει, είσαι ένα τύπο τύπου Αρενόβο. Ελά, μάνα μου, έλα, ξέρει. Σε... Αν δεν το έχει, τσιευγάλη κάτι, λε, είσαι κανένα περβερτ. Ενώ εσύ ουσιαστικά πρέπει να, να, να εμπάσει ναι. στα δικά τη. Να, να, να γίνει εσύ, ίσω το πιο γυναικείο. Η να... καλύτερη τη φίλη. Ναι. Να έχει καλύτερη τη φίλη διότι μπορεί και να την τραυματίσει, μπορεί και να πει: Δεν θέλω να ξαναδώ γυναικολόγο μπροστά μα. Ε, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, Ή πάω και δεν θέλω να πάω. Ναι. Ναι. Είναι το περιβάλλον, είναι το body language, είναι, είναι το... η συζήτηση που γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπα πριν ότι πολλέ φορέ η πρώτη συζήτηση, κάθε άλλο παράγει ένα Ανεξαρτήτου κομμάτι. Ανεξαρτήτου ηλικία. Γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η γυναίκα πρώτη φορά σε ένα γυναικολόγο, μπορεί να έχει μια νοημότητα, αλλά από την άλλη είναι και πιο δύσκολο κομμάτι, διότι φαντάζομαι μια γυναίκα στα 35 που δεν είχε ποτέ σεξουαλική επαφή και ποτέ σχέση, δεν είναι το ίδιο εύκολο όσο μια, ένα κοριτσάκι στα 15, 16, 17. Τώρα, έρχεται η ώρα τη συζήτηση και είναι η μαμά μαζί. Γιατί κάποιε φορέ είναι η μαμά μαζί. Κάποιε φορέ η μαμά δεν είναι μέσα, έχει βγει έξω. Άλλο ε, παιχνίδι είναι το πρέπει να παίξει. Δηλαδή έρχεται η μάμα πρώτη και προσεγγίζει τον γυναικολόγο, Ότι ξέρει, μια, μια φορά θέλω να φέρω την κόρη μου. Άρα αρχίζει μια προετοιμασία από το σπίτι. Και πάντα λε τη μάμα, ξέρει, μίλα μαζί τη. Σε θέλει μέσα, σε θέλει για λίγο, σε θέλει σε όλη τη συζήτηση. Άρα προετοιμάζει το έδαφο από πριν. Και πρέπει και η μάνα να σε αποδεχτεί ότι πρέπει να είσαι αυτό που θα κάνει σε τη συζήτηση. Γιατί είναι στη θέση, θέση του άντρα. Ναι. Είναι στη θέση του άντρα. Βέβαια. Πολύ λίγε φορέ θα δει τον πατέρα να είναι παρόν σε αυτά. Ίσως καλύτερα, Ίσως καλύτερα για την αρχή. Ε, όταν αρχίσει σιγά σιγά να κερδίζει την εμπιστοσύνη, τότε ανοιχτά ρωτά το κοριτσάκι: να βγάλει τη μάμα έξω, ή θέλει τη μάμα μέσα. Και μετά αρχίζει μια συζήτηση. Βασικά, τι είναι. Πρέπει να κατανοήσει το ρόλο του γυναικολόγου. Γιατί χρειάζεται ένα γυναικολόγο στη ζωή τη, Για να γίνονται όλοι οι ελέγχοι όταν έρθει η ώρα. Αλλά το πιο σημαντικό για αυτές τις ηλικίε είναι τρία πράγματα τα οποία έχουν τη σεξουαλική, έχουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σαν κέντρο. Πρώτο, η πρώτη φορά. Πότε πρέπει να είναι η πρώτη φορά. Τι σημαίνει η πρώτη φορά. Έχουν τραυματιστεί άπειρα κορίτσια στην πρώτη φορά από του άντρε. Αγόρια. Εύχομαι να μένουν άντρε και να είναι αγόρια. Το δεύτερο είναι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Και το τρίτο, μολύσεις. Δηλαδή, τώρα ότι έναν κοριτσάκι σε νεαρή ηλικία να μείνει έγκυο από απουσία ενημέρωση, εκπαίδευση. Και να είσαι τώρα σαν ηλικία 17, 18, 19, ό,τι ηλικία και να είναι, με μια εγκυμοσύνη. Και το πρόβλημα με αυτό μεταφέρεται στην οικογένεια. Ε, τι κάνει. Τι θα κάνει με αυτήν την ενοικιμοσύνη. Να αλλάζει ζωή του κοριτσιού 180 μήρε. Αλλά και οι μολύσει. Οπότε πρέπει να καταλήξει να συζητά αυτά τα πράγματα. Εγκρίμα ότι δεν υπάρχει σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Τολμώ να το πω ε, σε αυτά που βλέπω εγώ. Γιατί εγώ δεν είμαι στα σχολεία να ξέρω τι κάνω, ούτε ψάχνω, ούτε δουλειά μου είναι. Αλλά εγώ βλέπω το προϊόν, βλέπω το αποτέλεσμα ότι όταν έρχονται νεαρά κοριτσάκια στο ιατρείο για να κάνουν κάποιε συζητήσει, λέω γιατί να πρέπει να κάνω και αυτόν το κομμάτι που δεν θα έπρεπε να ήταν η δική μου δουλειά. Και δεν έχει γίνει ούτε από το γονιό, ούτε από το σχολείο. ο γονιό πώ να ξέρει. Γιατί ο γονιό έχει ένα σημείο το οποίο μπορεί να φτάσει, από εκεί πέρα μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, <συσχελόν> αλλά διαφορετικά είναι να μιλήσει ο γονιό. Να σου πω κάτι. Επειδή κατά ψήματα, τη δεκαετία του 80, του 90, του 70, του 2000 αν έβρισκε κάποιο βιβλίο θα διάβαζες για τη σεξουαλική διαπαιδαγωγή η οποία θα σου σωστά θα σου έδινε γιατί τα βιβλία ήταν approved, ειδικά για τέτοιε περιπτώσεις θα ήταν ε, ελεγχόμενον από χίλιες πλευρές αυτή τη στιγμή όμως έχεις και το ίντερνετ το οποίο μπορεί να σε παραπληροφορήσει διότι ο κάθε ένας μπορεί να γράψει ότι του καπνίσει μέσα. Όμως πώς το ελέγχεις. Πες ότι το παιδί είναι έξυπνο από τη φύση του, είναι αρκετά μελετημένο και πειθαρχημένο, δεν το έχει μιλήσει ούτε το σχολείο, ούτε ο γονιός Θα κάνει κάποια επίσκεψη, κάποια στιγμή σε ένα μήνα να έχει βάλει σε ραντεβού σε γυναικολόγο και έχει αρχίσει να το ψάχνει. Αυτό όμω είναι το σωστό, και γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις ή θα μάθει από λάθος τρόπους ψάχνοντας μέσα στο διαδίκτυο για σεξουαλικότητα με το που γράφεις τη λέξεις αντιλαμβάνεσαι ότι τα, τα άσχημα θα σου βγουν πρώτα αντιλαμβάνεσαι, όχι τα όμορφα, τα άσχημα επικίνδυνο βέβαια, πορνογραφίες κάθε λογίστη, δηλαδή τα πράγματα που θα δεις καταρχήν για σένα είναι ένα σοκ πριν το σοκ ναι. το επικίνδυνο του ίντερνετ είναι γνωστό σε όλους τους τομείς. Όπως εξίσου επικίνδυνο σε άλλο βαθμό είναι ρωτώ τη φίλη μου, της mm. ίδιας ηλικία. Και εξίσου σημαντικό είναι έχω εμπιστοσύνη στο αγόρι μου που πόσα ξέρει έναν αγόρι και ποιος του τα έμαθε και ποιος έλεξε αυτά. Ε, και, ε, ε, θα, ε, θα, τολμήσω να μοιραστώ κουβέντες που λέω ναι, ναι. στο, στο ιατρείο. Δηλαδή, έγινεται ε, κατεμένα έναν κορίτσι όταν είναι σεξουαλικά ενεργό, να μην γνωρίζει του τρόπου αντισύλληψη, αλλά πιο συγκεκριμένα το προφυλακτικό. Και ποιε είναι οι καλέ μάρκε του προφυλακτικού, Όχι ότι να είναι. Πρέπει το κορίτσι να <σχελίξει> ελέγχει κάπω και την ημερομηνία λήξεω. Μπορεί το αγόρι να κρατάει ένα προφυλακτικό εδώ και δηλαδή δύο χρόνια λιγμένο με στο πορτοφόλι του. Άρα πάμε στο άλλο σήμερο. Πώ θα έρχεται το προφυλακτικό, με στο. Τσέπιν του παντελονίου από πίσω που κάθουν τόσο σε όνομα Τσανίο το γεγονό. και ο χρόνο που είναι τσιμέσα, έχουν το διακαμάριξη. Και έχει εμπιστοσύνη στον απέναντι, και κατ' επέκταση πώ χρησιμοποιείται, πώ το βάζει, δηλαδή βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει το κορίτσιν για την προστασία τη. Γιατί όσο και να την αγαπά ο άλλο, αποκλείεται να την αγαπήσει όσον πρέπει τον εαυτό τη. Όσο και τη ο άλλο, Παραπάνω από ότι πρέπει ήδη να σεβαστεί τον εαυτό τη. Τα πράγματα πρέπει να μεταφέρει κάποιο. Mm -hmm. Και mm -hmm. ο ρόλο του γονιού είναι απίστευτα σημαντικό. Σήμερα ο γονιό τρέχει δεξιά-αριστερά, σκοτούρε, προβληματισμοί. Αφήσαμε, ίσω, λίγο το, την εκπαίδευση ή την, την διαπαιδαγώγηση του παιδιού και σε αυτόν τον τομέα. Mm -hmm. ε, και ζώντα σε μεγάλου πόλει στη Λευκοσία που είμαι εγώ, αλλά και πιο πριν, βλέπει πολλέ φορέ ότι τα μωρά εν μέρη μεγαλώνουν και μόνα του. Αλλά όχι όπω των παλιών καιρών που μεγαλώνουν με του φίλου στο διπλανό χωράφι, και παίζαν ποδόσφαιρο και μαθαίναν πράγματα. Μεγαλώνουν ανεξέλεκτα με τρόπο που επιλέγουν τα ίδια. Μέσω του Ιντερνετ. Ναι. Ε, νομίζω ότι βλέποντα του γονεί σήμερα ότι είναι πιο εξέλιξη πιο ήπιοι, πιο συνεργάσιμοι, πιο δεκτικοί. Νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση παρά στον καιρό μου τουλάχιστον εμένα. Εγώ δεν θυμάμαι να μου μίλησε κάποιο οτιδήποτε, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Απλά και εμεί ντρεπόμασταν, υπήρχε το ταμπού, υπήρχε η προκατάληψη, υπήρχε το ότι θα τα μάθεις από αλλού. Εμείς ότι ε, για όλα τα θέματα, τα σεξουαλικά θέματα, τα μαθαίναμε από τους φίλους, τι αλάνες. Ναι. Ε, νομίζω ότι είναι ο γονιό που πούμε, παλαιότερα να μιλήσω. Τώρα, τώρα, γίνεται. Δηλαδή, έχω ακούσει ανθρώπου που, που, μου λένε ότι ξέρει, εγώ έχω μιλήσει με το παιδί μου. Και για να μην ακούσει το αρνητικό για όλα σε έχω πει, ακριβώ τούτον ότι ο γονιό είναι πολύ πιο δεχτικό σήμερα στο να μάθει τι πρέπει να κάνει. Άρα, είναι εδώ ο ρόλο που πρέπει να τον περάσει κάποιο. Πάλι πίσω στο ρόλο του γυναικολόγου, όταν έχει μια γυναίκα στα 40 και ξέρει ότι έχει έναν παιδί, είναι και υποχρέωση μου να ανοίξω το θέμα. Πώ πάει η κόρη σου, Πόσο χρόνο είναι, Βλέπει κάτι, Πρέπει να μιλήσουμε κάτι τώρα. Άρα έχω και αυτή την ευθύνη, ή πρέπει να την έχω αυτή την ευθύνη. Και γίνεται μια συζήτηση. Και νιώθει πολύ πιο ωραία η, η, η μαμά στη συζήτηση αυτή. Και αρκετέ φορέ να πω και ο σύζυγο πρέπει να ξέρει ότι είστε mm -hmm. εδώ, εφόσον υπάρχει αυτή η σχέση. Για να αποδεχτεί το κορίτσι να βάλει ένα ρούχο πιο έξαλλο να θέλει, Εάν ξέρει ότι προηγήθηκε μια συζήτηση εκπαίδευση, να νιώθει πιο άνετα ότι οκ. Okay, ναι. Πιο όρημο το κορίτσι ξέρει τι κάνει. Άρα είναι τόσο ο, ο, ο ρόλο τη γυναίκα που έχουμε αναλύσει το σύνορα, τη μαμά, αλλά και του παπά, χρειάζεται. Χρειάζεται, εννοείται. Είναι σημαντικό για όσα λέγαμε πριν, να σε ρωτήσω, ήθε. Φαντάζομαι έχει περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι 17, 17 χρονών, 18-19 χρονών και να είναι εγγύος, ας πούμε, το κορίτσι, και να πρέπει πρώτα να το αναγκαινώσεις σε αυτήν ή έξω να είναι η μαμά ή ο γονή γενικά. Φαντάζομαι έχει σε αυτές τις περιπτώσεις που Κοίτα. ή ε, να εφ... έχουν την πρώτη του σεξουαλική και επαφή και εσύ να, χωρίς να τη ρωτήσεις να βλέπεις ότι υπάρχει ρήξη παρθενικού ή με ένα... Ναι. Ε, η επαφή είναι πιο συχνό. Δηλαδή να έχει επαφή και να μην το γνωρίζει η μαμά. Οπότε γι' αυτό ε, ζητά την μαμά να αποχωρήσει από ένα σημείο και μετά. Και δέχεται το. Όταν η μάνα ε, νιώσει καλά με τον γιατρό, αφήνει τη στα χέρια του. Κατανοώ. Ε, άρα τότε είναι πιο συχνό να υπάρχει η επαφή. Όποια επαφή μπορεί να μην έχει καν γίνει δίδυση, αλλά να υπάρχει μια σεξουαλική προσέγγιση είναι συχνό. Το να υπάρχει μια εγκυμοσύνη σε νεαρές ηλικίε είναι πιο σπάνιο. Τουλάχιστον εγώ πέντε χρόνια μέσα στην Κύπρο, πολύ πολύ λίγε οι περιπτώσει αυτέ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αλλού πιο μεγάλα νούμερα, αλλά στην Αγγλία για παράδειγμα ήταν καθημερινότητα. Και 14 και πιο νεαρέ ηλικίε. Αλλά υπάρχει σύστημα. Υπάρχει σύστημα το οποίο ε, πρέπει να το δηλώσει, γίνεται ολόκληρη έρευνα, μπαίνει σε άλλα νερά μετά. Ε, θα έρθει ένα κοριτσάκι αν εξαιρέσω μία-δύο περιπτώσει από μόνη τη για να ξέρει ημέγγυο και δεν το ξέρουν οι γονεί μου. Τουλάχιστον σε μένα. Σίγουρα κάπου αλλού μπορεί να γίνεται παραπάνω. Θύμησε μόνο τώρα κάτι που, που γίνεται στην Αγγλία. Το οποίο ήταν απίστευτο που πάει στην άλλη μα συζήτηση που τελειώσαμε πριν λίγο. Θυμούμαι μέρο τη εκπαίδευση ήταν πηγαίνα σε σχολεία. Ε, κάποια απογεύματα ως ειδικευόμενος, έτσι, όσον εμάθαινα την ειδικότητα. Και ανοίγαν οι τάξεις, δηλαδή θυμάμαι εγώ ότι ήταν η αίθουσα μου, με έναν τραπέζι, μία καρέκλα και μία νοσοκόμα. Και τα απογεύματα μπορούσε να μπει μέσα στην αίθουσα, όποιον αγόρι θέλει, όποιον κορίτσι θέλει, μόνα τους, με φίλους, και να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Είτε αυτό λέγεται προφύλαξη, είτε αυτό λέγεται επαφή, είτε λέγεται εγκυμοσύνη, ό,τι θέλουν. Είχαμε κουτιά με προφυλακτικά, είχαμε κουτιά με αντισυλληπτικά. Είχαμε βέβαια και τη δικαιοδοσία και την νομοθεσία να μα αφήνει να κάνουμε κάποια πράγματα ε, μέσα στο δωμάτιο. Ε, και στο παραδίπλα δωμάτιο, ένα άλλο γιατρό, στο παραδίπλα δωμάτιο, μια εξειδικευμένο κόμμα. Οπότε φαντάζεσαι την ευκολία που είχαν οι νέοι να προσεγγίσουν την πληροφόρηση και την προστασία. Αγγίζαν την πιο διαφορετικά, πιο εύκολα. Πιο μεγάλο πληθυσμό, πιο εύκολο να γίνει. Σκέψει τώρα, α πούμε, στο παραλίμνη να ανοίξει τα σχολεία και να πει σε όποιο θέλει μπαίνει, βγαίνει και κάνει τα πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω τι δυσκολίε, αλλά η, 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 προσέγγιση στην πληροφόρηση και στην προστασία ήταν πολύ πιο εύκολη. Και είναι ωραίο παράδειγμα τούτο. Ε, καταπληκτικό. Αν μπορούσε να λειτουργήσει σε μια μικρή κοινωνία, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεδομένου ότι θα κρατούνταν όλα τα απαραίτητα ε, να μην έβγαινε κάτι προς τα έξω ε, και θα ένιωθαν καλά ο νεαρός ή οι νεαροί οι οποίοι θα προσέγγιζαν τη μονάδα και ε, θα ήξεραν ότι θα κερδίσουν κάποια benefits. Ε, θα, θα έχουν κάποια θετικά μέσα από αυτόν και όχι αρνητικά. Τουλάχιστον θα πληροφορούν τα δωρεάν για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν ακριβώς. Θα μπορούσαν να γινούν και οργανωμένα. Εγώ σου λέω ότι δεν θα, ας μην υπήρχε μάθημα στο σχολείο δεν μπορούν κάθε δύο φορές το χρόνο. Δεν χρειάζεται πολύ. Δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενωμερωθεί για πέντε πραγματάκια, τα οποία είναι τόσο σημαντικά που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου, αλλά μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη ζωή σου. Άρα, σε κίνδυνο ενώ ε, πήρε μια λάθο απόφαση στα 17, σου έτυχε η ζωή σου εύκολα. Είσαι με ένα μωρό το οποίο δεν είναι κακό να έρθει το μωρό, αλλά θα ήταν καλύτερα να έρθει στα 27 παρά στα 17. Α, τώρα, αν θε να πάει για σπουδέ, δύσκολα θα μπορέσει. Αν θε να δουλέψει, δύσκολα θα μπορέσει και πάει και πάει και πάει. Και πάω και στο θέμα του single mom, αφού το σκέφτηκα τώρα. Δηλαδή αν η... έτσι, με πέτρεψε μου λίγο να πω ναι. κάτι πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Ότι ε, γίνονται μαθήματα στα σχολεία. Αυτό που νομίζω δεν γίνεται είναι ε, το προσκάλεσμα των ερωτήσεων. Δηλαδή, το να κάθεται ένα νερό, να άτομο και να ακούει, και να ξανακούει, και να βλέπει, δεν είναι ολοκληρωμένη η εκπαίδευση. Το παράδειγμα που έχω δώσει εγώ είναι ότι φεύγει από το μάθημα ο νέο και έχει απορίε. Γιατί αποκλείεται εγώ με μια διάλεξη να λύσω τι απορίε τη καθεμιά που είναι σε αυτέ τι ηλικίε. Άρα πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα, και να νιώσουν την άνεση ότι μπορούν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν ανά πάσα στιγμή. Mm. Εν τούτο που πάλι έρχεται ο ρόλο του γυναικολόγου όταν έρθει η πρώτη επαφή, ότι φεύγοντα, ε την κάρτα μου, ε το τηλέφωνο μου, ε το email μου, μου, μου μπορεί να πα στιγμή να ρωτήσει κάτι, είτε εσύ είτε οι φίλε σου. Και πάω αλλού τώρα ότι φεύγοντα, εφόσον έχω κερδίσει έναν κοριτσάκι και τη μάμα τη, μεταφέρω και λίγο την υποχρέωση πάνω του. Okay. Εσύ η μαμά μίλα στι άλλε μαμάδε και εσύ το κοριτσάκι μίλα στα άλλα κοριτσάκια. Ότι υπάρχει αυτή η πηγή πληροφόρηση που λέγεται γυναικολόγο και πότε πρέπει να πηγαίνει. Άρα Αυγατίζει την πληροφόρηση με το έναν σε πιο πολλά. Mm -hmm. ε, και το δεύτερο α, σημείο που θέλω να τονίσω είναι και πάλι γονιό. Εγώ θυμάμαι, είχαμε πάει σαν γονεί σε μια διάλεξη στο σχολείο τη κόρη μου, στη Λευκοσία, που ήταν καθαρά για το Ιντερνετ. Η προστασία για το Ιντερνετ. Έλεγε μου η γυναίκα μου, Να πάμε, λέω, Εντάξει, ξέρουμε τα, ξέρουμε τα. Ήταν διάλεξη 45 λεπτά. Στα πρώτα πέντε λεπτά ε, κατάλαβα πόσα δεν ξέρω για την προστασία έναντι στο ίντερνετ για τα παιδιά. Ε, δεν σου κρύβω όταν ετέγιωσα, πήγα στον ειδικό ε, και του λέω θέλω private lesson. Δώσ' μου την κάρτα σου, θέλω να με μάθεις πράγματα. Τόσα πολλά δεν ήξερα. Γιατί να μην γίνεται και στο θέμα αυτό yeah, yeah, yeah. για να μάθει ο γονιός κάποια αντιαπαιδαγώγηση ή το πότε πρέπει να πάμε σε γυναικολόγο και τι να πούμε. Και έχω γεννήσει για μια άλλη εμπορία. Ίσως και τα αγόρια, Ανδρέα, θα έπρεπε να επισκέφτονται σε μια νέα ηλικία των ανδρολόγων. Είναι πιο εύκολη υπόθεση, είναι πιο απλά τα πράγματα, αλλά φαντάζομαι οι διαφορές που λέγαμε πριν μεταξύ άντρα γυναίκα είναι ότι η γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στην ηλικία 13, 15, 16 ενώ ο άντρα εγώ προσωπικά, πήγα σε ανδρολόγο-νουρολόγο στα 36 μου, γιατί απλά έπρεπε, όχι γιατί... Ναι. Δηλαδή, το, το, η πρώτη φορά που μου κάμανε ένα check-up, το πούμε, δεν <laughs> ήταν καν από γιατρό, ήταν στο στρατό. Το οποίο <laughs> ήταν... <laughs> Αν μην αναφέρω κάτι. Αλλά ε, φαντάζομαι ότι... Απλά η απορία μου είναι... Δεν δε θα την ανοίξω και πολύ. Απλά θέλω να ανοίξω το ζήτημα. Απλά ε, ε, τώρα μου ήρθε... Πιο δύσκολο, Πιο δύσκολο διότι η γυναίκα πρέπει από νωρί να δει δηλαδή, περίοδο. Από νωρί. Δηλαδή, αρχίζουν κάποια πράγματα φυσιολογικά για τη γυναίκα. Και η αυτοπροστασία. Και η υγιεινή. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα θα φέρει τη γυναίκα στον ειδικό τη γυναίκα από νεαρή ηλικία. Ενώ το αγόρι, αν δεν παρουσιάσει πρόβλημα και κατ' επέκταση είναι ο ουρολόγο, ανδρολόγο, θα τον επισκεφτεί ένα άντρα όταν έχει πρόβλημα. Όχι για έναν check-up. Βέβαια, δηλαδή, από μια ηλικία και μετά ξεκινούν και ο και τα λοιπά, Ναι. Αλλά στι νεαρέ ηλικίε είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να γίνει το πράγμα. Ναι. Μέσω του σχολείου και μέσω του γονιού. Και είναι εξαιρετικό ότι ναι, και η μαμά και ο παπά στο αγόρι πρέπει να εκπαιδεύσουν πράγματα. Η πρώτη επαφή. Ξανά mm. τα ίδια πράγματα. Παναλαμβάνονται. Ο σεβασμό στο που είσαι απέναντι και ούτω καθεξή. Ναι. Οκ. Okay. Μαμά μόνη. Μια μητέρα η οποία για διάφορους λόγους, είτε διότι ο άντρα έχει αποχωρήσει, διότι δεν υπάρχει μπαμπάς από την πρώτη μέρα της σύλληψης ή διότι λόγω θανάτου, χωρισμού κλπ. Είναι μια γυναίκα μόνη η οποία θα φέρει ή έχει φέρει ένα παιδί ή περισσότερα στη ζωή και πέραν από όλες τις άλλες συνθήκες που πρέπει να επιβιώσει πρέπει να φροντίζει σωστά και τον εαυτό τη. Και θα ήθελα να το μιλήσουμε λίγο, να το αναλύσουμε. Ναι, ε, σίγουρα είναι τεράστιο κεφάλαιο. Ε, γιατί λείπει ο σύντροφο που κατ' επέκταση είναι άντρα, κατά μεγάλο ποσοστό είναι άντρα. Ε, η ψυχοσύνθεση έχει αλλάξει ή δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αυτόν τον τομέα, ε, και σίγουρα αποκτά ένα ρόλο εις διπλού, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, σίγουρα τούτη συζήτηση μπορεί να ανοίξει σε τόσα πολλά διαφορετικά επίπεδα. Ε, Α μην συζητήσουμε λίγο το γεγονό ότι μία γυναίκα έχει χάσει τον άντρα τη, παρά μόνο να κουμπίσουμε σε ένα-δύο σημεία ότι σίγουρα η ζωή συνεχίζεται και θα πρέπει και για χάρη των παιδιών να δείχνει ότι συνεχίζει η ζωή τη. Άρα ναι, πρέπει να ελέγχεται και στο γυναικολόγο για πρόληψη καρκίνου, η πρόληψη ξέρουμε καλή θεραπεία. Και κατ' επέκταση είναι ότι άλλο χρειαστεί σαν γυναίκα και αισθητικά και σωματικά για να συνεχίσει τη ζωή τη. Ε, και αν θα ξαναφτιάξει τη ζωή τη, ξαναμπαίνει πάλι στην ίδια διαδικασία αν, αν επίσης θέλεις να κάνει ένα μωρό που ήταν πριν. Τώρα, άλλον επίπεδο συζήτησης είναι μια γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει σε, έναν, σε μια ηλικία η οποία δεν έχει βρει κάποιον ακόμα ή ποτέ ε, και στενάχωρο πάλι η αδικία που λέγαμε πριν ότι ο άντρας it's ok, μπορεί να περάσει δεξιά-αριστερά, να κάνει διάφορα πράγματα ενώ στη γυναίκα λόγω ταμπού πάλι θα το συστήσουν συγγνώμη, ναι. αλλά πάλι πάλι η κοινωνία θα του πει ξέρεις βγες έξω να διασκεδάσεις να περάσεις καλά, να ξαναβρεις τη ζωή σου και μετά. Γιατί η γυναίκα δεν θα το πούν. Ναι. Θα τη πούν, σου εύχομαι να γνωρίσει έναν σύζυγο ο οποίο αν είναι χωρισμένοι θα σε αγαπά περισσότερο. Θα... Πάλι θα πάνε εκεί. Συγγνώμη. Ναι, ναι, όχι εσύ και ε, Οπότε, μια γυναίκα σίγουρα πρέπει να τα βρει με τον εαυτό τη, με τη βοήθεια ψυχολόγου, φίλων, όλα αυτά εννοούνται. Αλλά και ο, ο ρόλο του γυναικολόγου πάλι είναι ότι ξέρει, σήμερα μπορεί να. Αποκτήσει μωρό μόνοι σου. Δηλαδή, αν ακολουθεί την πορεία με εξαγορά σπέρματο, μπορεί να δεκνοποιήσει. Ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι, OK, μπορεί τώρα στην ηλικία των 30, 33, 35, να φυλάξει τα οάριά σου, ούτω ώστε να έχει ένα τεράστιο μαξιλάρι. Όταν θα θελήσει να κάνει ένα μωρό, να έχει παγώσει την ηλικία των οαρίων. Μπορεί να είσαι 40, μπορεί να είσαι 42 και να έχει ηλικιακά οάρια στα 30, 32, 34, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά. Στην Τερ... ίδια. Σ... Τη ίδια, ναι. ναι. Στην ίδια, στην ίδια. ίδια θα είναι. Okay. Βεβαίω. Φυλάει τα οάρια, τα οποία όταν έρθει η ώρα, με εξωσωματική εξου... εξου... γονιμοποίηση, τιμωρούνται έβριο και μεταφέρονται σε αυτήν. Ένα απίστευτο πράγμα ότι, όπω λέγαμε πριν για την εμινόπαυση 50, ότι ε, ε, η γονιμότητα 37, 40, 41, 42, ότι πέφτει. Απίστευτα. Μετά 37 ξέρουμε ότι ποιοτικά και ποσοτικά τα οάρια παίρνουν τον κατήφορο. Άρα μια γυναίκα η οποία είτε για λόγους καριέρας έχει καθυστερήσει, είτε για λόγους ότι δεν έχει βρει το τέριν της, ναι. ε, είτε γιατί έχει περάσει, θα περάσει ή περνά καρκίνο. Π.χ. μαστού, πρέπει να μπει σε χημοθεραπείες. Είτε γιατί πρέπει να υποστεί μια επέμβαση νόπου που μπορεί να τη ρίξει αρκετά τη γονιμότητα τη. Σημαντικό να ξέρει ότι μπορούν αυτά τα οάρια να φυλαχτούν και να τα χρησιμοποιήσει μετά, παρά να φτάνει σε μια ηλικία 40+, και να μην είναι γόνιμη. Δηλαδή, το, 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 το βάρος το ψυχολογικό σε μια γυναίκα, είτε είναι μόνη τη τότε, είτε είναι με έναν νέο σύντροφο, ότι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, είναι απίστευτο. Ο άντρας μπορεί να γονιμοποιήσει. Αλλά η γυναίκα να γονιμοποιηθεί γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Άρα, όταν έχει έναν μαξιλάρι που λέγεται διαφύλαξη γονιμότητας από πολύ πιο νωρί. αλλάζει τόσο πολύ η ψυχολογία της, είτε λέγεται 40, 41, 42, 43. Και αυτό είναι η καθημερινότητά μου. Βλέπω αρκετά λόγω εξειδίκευσης περιστατικά τέτοια, που και πάλι ο ρόλος του γυναικολόγου να εντοπίσει πότε πρέπει να χτυπήσει τον κόδωνα για τη φύλαξη σε μια γυναίκα, με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται, είτε αυτό λέγεται καρδιαρά, η γυναίκα 37 χρονών να κάνει το check-up τη. Ε, δουλειά μου να κινήσω λίγο ναι, τα νήματα. Ναι, να Αν δεν γνωρίζουν πλέον, αρχίζουν και ακούουν. αλλά πρέπει να το σπρώξει λίγο. Γιατί μιλάμε για μια πανεύκολη διαδικασία. Πάντα με του σωστού ανθρώπου, έτσι. Μιλούμε ε, και την κατάψηξη νοριών. Κατάψηξη νοριών. Ε, όταν υπάρχει η σωστή ομάδα, η σωστή εξειδίκευση, είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Που έχει γυναίκε που τη φοβούνται, ενώ δεν θα έπρεπε. Έχει γυναίκε που σκέφτονται και το οικονομικό. Πλέον υπάρχει αρκετή συνδρομή από το κράτο για να γίνει είναι, αυτή είναι η διαδικασία. Είναι κοστοβορό. Ορίστε. Είναι κοστοβορό. Κοίταξε. Είναι νούμερα τα οποία για κάποιου να ακουστούν λίγο ψηλά, αλλά για όνομα του Θεού, πα έναν ταξίδι και τρώ τόσα. Πα σε ασήμαντα πράγματα. Και εδώ κοιτάζει να επενδύσει πάνω στο μέλλον τη γονιμότητα και τη οικογένεια. Άρα για μένα τα νούμερα είναι μικρά. Αυτά τα νούμερα είναι μικρά. Όμω δεν έχει σημασία το νούμερο. Έχει σημασία ότι και σε αυτόν τουλάχιστον ένα από τα λίγα καλά του κράτου είναι να προσφέρουν οικονομική βοήθεια. Γι' αυτόν έχει αλλάξει το τελευταίο εξάμηνο. Γίνεται όμω πάνω στην κατάψυξη νοαρίων ή γίνεται και πάνω στην Εξωσωματική. δύο. Και στην Εξωσωματική. Ναι, υπάρχει πλέον βοήθεια από το κράτο. Μέσω σκεφτό. του Ιεσί. Δεν ε, έχει το σημασία το Ιεσί. Εντάξει, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο κάποιο. Αλλά αν έχει να κάνει με το Ιεσί, έχει να κάνει με απόφαση τη Βουλή που επέρασαν από επιτροπέ και πλέον γίνεται αυτό το πράγμα. Και πριν να γίνεται, αλλά σε πολύ πιο μικρό βαθμό και όχι για την κρυοσυντήρηση, για τη φύλαξη νοαρίων. Πλέον γίνεται και αυτό. Άρα, μια εύκολη διαδικασία ε, που ε, το ποσόν δεν είναι απαγορευτικό. Mm -hmm. Υπάρχει επιχορήγηση κάτω από σωστέ ενδείξει πάντα. Όχι να γίνει του στυλ, ε, πάμε να φυλάξουμε τη λεωάρια. Ε, και τη σωστή καθοδήγηση είναι ειδικού και όχι του κάθε γυναικολόγου και το τονίζω τούτο. Ε, κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτεί κάθε γυναίκα γιατί βγάζει από πάνω τη τεράστιο ψυχολογικό βάρο. Γιατί όπω η ζωή μα προχωράζει, αν ναι, το βλέπουν καθημερινά, είτε λέγεται COVID, είτε λέγεται οτιδήποτε, η ψυχολογία μα ταλαντεύεται πάρα πολύ. Αλλά αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά κάποιου μηχανισμού αυτοάμυνα. Και στη γυναίκα, ναι, επειδή έχει περάσει σε άλλο ρόλο, δεν είναι στα 20. Κάμνο, πέντε 5 μωράζει, κάθομαι σπίτι, τον που λέγαμε στην αρχή. Ε, σημαντικό να το γνωρίζει και όσοι δεν το γνωρίζουν, πρέπει να το μάθουν και να κάνουν τι επιλογέ του. Ε, και αρκετά άτομα τα οποία θα προχωρήσουν στο να γίνουν μονογονιό. Δηλαδή, να, να γίνει εξαγορά σπέρματος, υπάρχει διαδικασία νομική, με επιτροπή κτλ. Και, και φέρνει στον κόσμο ένα μωρό μόνη τη. Δεν είναι κακό. Άρα, πρέπει να περάσει. Για να μπορέσει να το κάνει, πρέπει να περάσει από κάποιαν. Η δική είναι που να πιάσει τα απαραίτητα ότι ναι, είσαι ελεγχόμενο, ε, έχει όλε τι προδιαγραφέ για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Ναι. Φαντάζομαι είναι, οικονομικά, career wise. Ε... Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερα, πιο επιλεκτική, αλλά είναι μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει όσο γίνεται ότι αυτό το μωρό θα έρθει στον κόσμο ε, σε σωστά χέρια. Βέβαια θα μου πει καλά, τόσα άλλα ζευγάρια. Με Όλα αυτά που γίνεται Δεν ελέγχονται ούτε ένα. Ναι. Με βάζει ένα ερώτημα διαφορετικό τώρα για τα ομόφυλα ζευγάρια mm. και την ε, ε, ομοφυλόφιλη μητέρα, κυρίω yeah. η οποία ε, ε, θα έρθει στο ιατρείο. Ε, ε, μπορούμε να συζητήσουμε και πάνω σε αυτόν, γιατί είναι μείζον θέμα. Είναι θέμα που, okay, δηλαδή που συνεχώς υπάρχει η ζυγαριά του 50% οι οποίοι λένε, γιατί να γίνετε, πάτε εναντίον κάποιων κανόνων, θα μεγαλώσετε διαφορετικά τα παιδιά σας. Υπάρχει και το άλλο η πλευρά που λέει, κοίταξε, ε, είδαμε και τα δικά σας παιδιά πως μεγαλώσαν και δεν υπάρχουν κανόνες, είναι κανόνες που τους έχετε φτιάξει εσείς οι άνθρωποι, τα δόγματα, οι εκκλησίες, οι κυβερνήσεις κλπ. Και δεν θα μας απαγορέψετε εμάς που είμαστε ανθρώποι... Ήρθαμε γυμνοί σε αυτόν τον πλανήτη χωρί ταμπού, χωρί προκαταλήψει, χωρί οτιδήποτε. και εξή, έχουμε το κάθε δικαίωμα για να έχουμε έναν ή και περισσότερα παιδιά. Ανεξαρτήτω αν είμαστε ομοφυλόφιλοι, ετερόφιλοι, άντρα, γυναίκα ή οτιδήποτε. Σίγουρα, ε, ο ρόλο μου δεν είναι να κρίνω την απόφαση του καθενό. Υπάρχουν άλλοι να βάλουν τα νομικά. Προσχέδια και διατάγματα, το οποίο ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι και τι εκπαίδευση έχουν, α μην το αναλύσουμε, διότι σίγουρα λείπουν μα αρκετέ πληροφορίε για να κρίνουμε. Αλλά α μιλήσω, να καταλάβει στην Αγγλία όταν έκανα εξειδίκευση στην υπογονιμότητα. Θυμάμαι ότι κάθε δεύτερη πέμπτη απόγευμα ήταν ειδική κλινική που έβλεπα ε, ομοφυλόφιλε γυναίκε να θέλουν να αποκτήσουν μωρά. Δηλαδή ήταν ολόκληρη κλινική μπορεί να βλέπα και 15-20 ζευγάρια, για αυτόν τον δρόμο. Ε, δεν θα σχολιάσω το πρέπει ή δεν πρέπει σε αυτήν τη συζήτηση, γιατί ο καθένας έχει τα δικά δηλαδή, του πιστεύω και πίσω από αυτά υπάρχει δεν πρεπει σε αυτην την συζητηση γιατι ο καθένα εχει τα Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι γιατί πρέπει να, να αρνηθώ, να, να δώσω σε, σε αυτήν τη γυναίκα με την άλλη γυναίκα, αυτό μου ζητούν. Τη στιγμή που η νομοθεσία το επιτρέπει κάτω από τι ε, άδειε που πρέπει να πάρθουν, γιατί να μην γίνει. Και ε, ίσα ίσα, εφόσον υπάρχει αυτή η οδό, θα, θα πρέπει να τονιστεί ακόμα παραπάνω. Βλέπουμε πάρα πολύ ε, καθημερινά ζευγάρια διαφορετικού φίλου, που καταλήγουν. Και έχω πάρα πολλά παραδείγματα του ίδιου φύλου που έχουν πολύ πιο καλή κατάληξη. Ε, και δεν καταθέτω προσωπική αντίληψη. Απλά τονίζω ότι ναι, μπορεί μία γυναίκα να βοηθηθεί πανεύκολα και να φέρει στον κόσμο ένα μωρό με τη σύντροφό τη. Ένα όμω που τα πολλά που πρέπει να υποθούν είναι και τι ψυχολογική υποστήριξη χρειάζεται να ζευγάρι. Για παράδειγμα, είναι κανόνα ότι πρέπει να περάσουν από μία ψυχολογική διαδικασία, είτε λέγεται ψυχολόγο είτε λέγεται ψυχίατρο, απλά πιο πολύ για να, για να καταλάβουν, να είσαι σίγουρο ότι ξέρουν τι κάνω. Πίστεψα ότι πιο πολλέ φορέ ξέρουν πολύ πιο καλά τι κάνω. Ε, και κατ' επέκταση είναι, όπω και στο μονογονιό, τι σημαίνει μετά από κάποια χρόνια που θα πει αυτόν τον μωρό ότι ξέρει, είτε έχω αγοράσει το σπέρμα, είτε σε έχω μεγαλώσει με μια γυναίκα. Άλλον κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι δουλειά δική μου, αλλά οφείλω να το σπρώξω προ μια συζήτηση πριν έρθει το μωρό. Ε, ε, για τις ψυχολογικές επιπτώσεις που ίσως αν και παρουσιαστούν ανάμεσα στα χρόνια που το παιδί θα πρέπει να του μιλήσει, να του εξηγήσει την αλήθεια, να του πεις ότι τι ακριβώς έγινε. Ναι. Και όποια αλήθεια θέλει να πεις αγωνιός. Γιατί έχει γονεί που μπορεί να το κρύψουν ότι είναι μόνο μπορεί να πούν κάποιο ψέμα ή μπορεί να πούν και την αλήθεια. Όπω πάει με την υιοθεσία. Ακριβώ. Ο καθένα κρίνει και κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το σημαντικό είναι να να κατανοήσει αυτόν τον άτομο και να αφήσει έξω του εγωισμού. Γιατί η αλήθεια. έχω τρία μωρά, ξέρω τι είναι να πω. Έναν απλά έχω μία μαξού, μία πιπίλα, ένα ωραίο ροζ χρώμα, μπλε χρώμα, ενώ όλα καλά. Έχουν δυσκολίε τα μωρά, τα οποία πρέπει να είσαι προετοιμασμένο. Και δεν είναι μόνο οι δυσκολίε τη υγεία ή οι δυσκολίε τη ανάπτυξη, είναι και οι δυσκολίε του μπούλινγκ που να γίνει μετά στο σχολείο. Άρα, όσο πιο προετοιμασμένο είναι ο γονιό, τόσο πιο ευσυνείδητη και σωστή απόφαση. Άρα ουσιαστικά μέσα στα τελευταία, έχουμε ακριβώ μια ώρα που κάνουμε το podcast και μέσα σε μια ώρα σε, ερχόμαστε μίσω στην παιδεία. Ερχό... Είναι... είναι, φοβερό ότι ερχόμαστε, καταλήγουμε στο ίδιο παρονομαστή, ότι όσο περισσότερο ενημέρωση, πρόληψη, οργάνωση, πειθαρχία και παιδεία υπάρχει μέσα από αυτό... Τόσο πιο εύκολα γίνονται όλα όσα συζήτησαμε μέχρι στιγμή. Είτε είναι ο πατέρα, είτε είναι η μητέρα, είτε είναι το παιδί, είτε... γενικά. Παιδεία, πολύ μεγάλη λέξη, έτσι μου, και κάτι που επίση. Ε, ε, να νομίσει κάποιο ότι εστίσαμε το τη συζήτηση, ειλικρινά. Ε, αλλά είναι τόσο εύστοχα αυτά που που έχει πει τώρα. Και να, να σου πω ότι εννοώ. Ε, με όλη αυτή την ανακατάταξη που γίνεται με τον ιατρικό κόσμο, τα συστήματα υγεία που έχουν τα προβλήματά του κτλ. Όπω και σε κάθε επάγγελμα, θα δει τον γιατρό, τον κακό, τον γιατρό, τον κλέφτη, τον γιατρό, το οποίο δεν ξέρει πολλά πράγματα ή τον γιατρό, το ξέρω όλα. Ε, εγώ ονομάζω σαν γιατρό, για του γιατρού, ιατρική παιδεία. Το τι είναι η ιατρική παιδεία, ένα 50% είναι η παιδεία που κουβαλά σου χρόνια. Που το σπίτι σου, που το γονιό σου, πώ μεγαλώνει, εκκλησία, σχολείο, φίλου κ.ο.κ. Το οποίο θέλει αρκετά χρόνια για να τα ζήσει. Δεν διαβάζεται. Εντάξει, να διαβάσει βιβλίο, αλλά δεν διαβάζεται. Και έρχεται μετά να συμπληρωθεί με ένα άλλο 50% που είναι η παιδεία σαν γιατρό πλέον, που ούτε αυτή διαβάζεται. Μπορώ να διαβάσω, να κάνω την πιο δύσκολη επέμβαση να μου δείξουν κτλ. Αλλά αυτή η παιδεία που πρέπει να πάρει σαν γιατρό, πρέπει να την. Μάθει, πρέπει να στη μάθουν, πρέπει να τη, τη δει. Άρα, όταν εξειδικεύεσαι σε έναν χώρο δύο-τρία χρόνια και έχει το ίδιο άτομο συνέχεια από πάνω σου, αν είναι καλό, είναι να βγει καλό, αν είναι κακό, είναι να βγει κακό. Αν έχει εξειδικευτεί στο εξωτερικό, σε τεράστια νούμερα από ασθενεί και τεράστια νούμερα από εκπαιδευτέ και βλέπει πώ συμπεριφέρονται καθημερινά σε σύστημα πόσο λάθος μπορεί να βγει αυτή η παιδεία. Γιατί υπάρχει σύστημα που σε ελέγχει. Λες ότι κάνεις το τον κύριε μου. Μα κάνεις το. Ποιος θέμα να το κάνεις. Δεν υπάρχει το πράγμα σήμερα στην Κύπρο. Αλλά εγώ αύριο το πρωί βγω και πώ θα γίνει κάμνω, 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 κάμνο, κάμνο, και λέχει με κανένα. Φτάνει να έχω την άδεια του γυναικολόγου. Άρα αυτή η παιδεία την οποία είναι να την βρει, εγώ σου ονομάσω. Είχα έναν Έλληνα, Ελλαδίτη, έναν Τούρκο, έναν Εβραίο, Έναν Κροάτι και έναν Ιδό. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι κάτω από ένα σύστημα που ελέγχονται και παράγουν και βλέπεις τον την ιατρική παιδεία. Mm -hmm. Απλά να το πω να μην ε, ναι, ναι. χάσω λίγο τον κόσμο. Τι σημαίνει ιατρική παιδεία. Πώς σέβεσαι τον ασθενή. Πώς σέβεσαι το receptionist που είναι να μπει στον χώρο να δουλέψει την καθαρίστρια. Πάλι πίσω στον ασθενή, τον σύντροφο, πώ ακού το πρόβλημα, πώ συμπεριφέρεσαι στο να εξηγήσει, να, να μιλήσει γλώσσα που την καταλάβει ο άλλο, όχι να αρχίσει τα το ιατρικά του, να σε χάσει. Να προσκαλέσει ερωτήσει, το να δώσει χρόνο, το να δώσει χαρτί με συμπληρωμένε πληροφορίε. Οκ, okay, μίλησα εγώ για την εδωμητήριο σήμερα, αλλά πάρε και να χαρτί πίνα και βάζει πέντε πράγματα ή ξανά έλα. Και, και κατ' επέκταση, οι επιλογέ. Έχουν σταματήσει. Δεν υπήρχαν ποτέ οι επιλογέ. Θεραπείε. Α, έχει αυτόν, πρέπει να κάνει αυτόν. Τελείωσε. Πατριάρχη ο γιατρό, κόφει και ράφει και κάνει ό,τι θέλει. Ισχύει ακόμα. Βέβαια. Ενώ βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το πράγμα. Το λεγόμενο ασθενοκεντρική προσέγγιση. Δηλαδή, ο ασθενή στο κέντρο. Ο ασθενή είναι στο κέντρο και πρέπει να απόφαση. Ενώ πάλι ο γιατρό ήταν ο γιατρό. γιατρό πάντα. Θεό. Άρα, είναι ο ασθενή στο κέντρο, με το περιβάλλον του, είτε λέγεται σύντροφο και ούτω καθεξή. Και μετά γύρω-γύρω υπάρχει η ομάδα. Ένα γυναικολόγο. Μπορεί να χρειαστεί ψυχολόγο, όπω λέγαμε πριν. Μπορεί να χρειαστεί ε, Άλλη ειδικότητα γιατρών mm -hmm. ή παραϊατρικών επάγγελμα. Και η ουσία πια είναι, να δώσει την επιλογή τη γυναίκα ότι ναι, για αυτόν το πρόβλημα έχει τρει επιλογέ. Και αυτέ οι επιλογέ έχουν τα υπέρ και τα κατά. Σκέψου τα. Τώρα, εκεί έχει ένα γκρουπ γυναικών που θα σου πούν «Οκ, okay, έχω ερωτήσει και καταλήγω σε μια απόφαση, θέλω αυτό με όλε τι συνέπειε. Έχει όμω άλλο group γυναικών πιο πολύ σε χώρε όπω είναι η Κύπρο, που μπορεί να πούν. Δεν με βοηθά τούτο που μου λε, ότι μου αναλύει τι επιλογέ μου. Θέλω να μου πει εσύ τι να κάνω. Έχει άτομα που δεν μπορούν να πάνε να αποφάσει. Ναι. Εκεί Άρα πάλι προσαρμόζει την προσέγγιση σου, αλλά τουλάχιστον οφείλει να κάνει το καθήκον σου και να αναλύσει όλε τι επιλογέ σου. Και μην τι άλλο μειώνει το ποσοστό των αναποφάσεων των ανθρώπων και των ανθρώπων των οποίων του λένε Υπάρχει, υπάρχει. Δηλαδή, βλέπει ειδικά του ηλικιωμένου, δηλαδή 60 plus, οι οποίοι είναι στη φάση. Γιατί το έκανε αυτό, μου είπε ο γιατρό. Γιατί πίνει χαπιν τη πίεση, μου είπε ο γιατρό, χαπή κολυστερόλη, μου είπε τη και πάει. Ναι, αλλά γνωρίζει εσύ και ο γιατρό όμω. Τώρα λέω ένα παράδειγμα. Ότι μπορεί να ρίξει και την πίεση και τη χολυστερόλη με το περπάτημα, με την υγιεινή διατροφή. Αυτά στα έχει αναφέρει ο γιατρό. Όχι, ο γιατρό μου είπε να πίνουν αυτόν το χάπι. Μάλιστα. Και α σου έλεγε να πέσει από τον κρεμό, α, θα το έκανε. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει ειδικά στο γιατρό, στον γιατρό ή τηλεόραση, ναι. αν τα αναφέρουν αυτά. Πολύ σημαντικό. Πάμε στην, αντίπερι... στην αντίπερα όρθρη. Στην αντίπερα πλευρά και να μιλήσουμε για τον άντρα. Mm -hmm. Και να μιλήσουμε για την ανδρική γονιμότητα. Αν είναι στα καλύτερα της, στα μέτρια της, στα χειρότερα της, το 2020. Ε, Δεδομένου ότι αν πάρεις έτσι τα τελευταία 30-40 χρόνια, ε, που τον καιρό που άρχισε να ψάχνεται η υπογονιμότητα, ε, στατιστικά έχει αυξηθεί απίστευτα η αντρική υπογονιμότητα. Δηλαδή, ε, όταν αναλύσεις ένα ζευγάρι γιατί δυσκολεύεται να κάνει ένα μωρό, το πρόβλημα μπορεί να είναι τη γυναίκα, ή που είναι του άντρα, ή και των δύο. Ε, τα ποσοστά έχουν γύρει προ την πλευρά του άντρα κατά πολύ πλέον. Δηλαδή το, το ανδρικό σπέρμα έχει χαλάσει πάρα πολύ. Και εν διότι ο άντρα παράγει σπέρμα κάθε τρει μέρε. Καινούριο, φρέσκο. Αντιθέτω με τη γυναίκα, η οποία γεννιέται με οάρια και όταν αρχίσει να βλέπει περίοδο, κάθε μήνα χάνει. Άλλα. Εν κάθε παράγει άλλα. Ενώ ο άντρα κάθε τρει μέρε παράγει καινούριο σπέρμα και βλέπουμε πόσο πολύ έχει αυξηθεί η αντρική υπομονή. Ε, τώρα γιατί, ε, Πού φω, Πολλοί παράγοντε. Ε, πρώτον, ο τρόπο ζωή. Γενικά, το lifestyle. Πιο αγχώδη η ζωή μα σήμερα. Έχουμε ε, κολλήσει σε έναν καναπέν, ε, αποφεύγουμε πάρα πολλά την εξάσκηση, η οποία εξάσκηση να φέρει και μια ανηρεμία και μία γαλίνη, πέρα από τη σωματική και τη ψυχική εξάσκηση. Άρα αυτόν φεύγει κατά πολύ. Κατ' επέκταση, ε, τσιγάρο. Θέλω να μου πει καλά, τα παλιά χρόνια ήταν χειρότερα τα πράγματα, τότε που ήταν και πιο ελεύθερο το, το κάπνισμα. Κι όμω για κάποιο λόγο έχει χειροτερέψει το σπέρμα του σήμερα με τους περιορισμού που έχει το κάπνισμα παρά πιο παλιά που καπνίζει λίγο παραπάνω. Ο λόγο απλά επειδή είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι ένα παράγοντα, είναι πολλαπλοί παράγοντε. Ε, η διατροφή με όλα αυτά που λέγονται που σίγουρα εγώ δεν μπορώ να τα τεκμηριώσω, δηλαδή τι νοθείε υπάρχουν στα φαγητά και όλε αυτέ οι αλλαγέ, οι μεταλλάξει που γίνονται για να παίρνουμε τροφέ πλέον. Ε, το αλκοόλ, το οποίο πάλι άλλον το αλκοόλ του παρελθόντο, άλλον το αλκοόλ του σήμερα. Αλλά ένα που καπνίζει πιο λίγο σήμερα και πίνει πιο λίγο σήμερα, αλλά είναι και αγχώδη και δεν εξασκείται, πολύ πιο βαρέτο να πω ότι παλιά που εκάπνιζε παραπάνω, έπινε παραπάνω, αλλά εξασκείται. Mm -hmm. ε, αρκετά σκευάσματα, φάρμακα για διάφορου λόγου. Ε, είτε αυτό λέγεται σκευάσματα γυμναστική, είτε λέγεται για κάποια ασθένεια, έχει μειώσει κατά πολύ. Και κατ' επέκταση, έναν άλλον κομμάτι τη υπογονιμότητα, γιατί αυτό που έχω πει τώρα είναι πιο πολύ η παραγωγή σπέρματο. Είναι και το πρόβλημα τη στήση ή τη εξφερμάτωση που έχει πιο πολύ ψυχολογικό παράγοντα παρά οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και ο, ο ρόλο του γυναικολόγου, σαν υπογόνιμο ζευγάρι, είναι να εντοπίσει αυτά τα πράγματα και στην πορεία να αναθέσει σε άλλων ειδικών, όπω είναι ο ανδρολόγο, για να βοηθήσει, ψυχοσεξολόγο, για να βοηθήσει τον άντρα να παράξει λίγο καλύτερο σπέρμα. Είτε αυτό λέγεται με αλλαγή του lifestyle είτε λέγεται με κάποιες βιταμίνες και οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις θεραπείες χρειάζονται. Ε, άρα έχει πιο σημαντικό ρόλο ο άντρας σήμερα στην παραγωγή από ό,τι παλιά. Θα συμφωνήσω σχεδόν με όλα. Δηλαδή αν τα πάρω... Ανάφερες πρώτα το άγχος. Ε, πάντα χώνεται ο άνθρωπος γενικά ως όν, όμως είναι τεράστιον το άγχο πλέον ειδικά από τα social media για τον τρόπο ζωή, το ότι πρέπει να είσαι businessman με όλα αυτά παγιά, α πούμε, ξέρει πλήν 50, 60, 70 χρόνια. Ο άνθρωπο ξέρει δύο πληροφορίε την ημέρα. Αν πέθανε κανένα στη χωριό, αν γεννήθηκε κανένα, αν έγινε κάτι κανένα συμβάν. Σήμερα με το που ανοίγει τα τηλεόραση, τα social media, αντιλαμβάνεσαι ότι το μυαλό σου περνάει από 50.000 πληροφορίε. Οι 49,9 είναι άχρηστε αλλά πάλι σου προκαλούν ένα άγχος, ένα στρες που μπορεί να μην το σκέφτεσαι και αλλά δηλαδή σου επιβαρύνεται. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα λόγος μαζί με τη διατροφή. Η διατροφή ενώ έχει καλυτερέψει, δηλαδή πριν 25-30 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την... Με, με, σε έχω περιπτώσει να ζούμε το αλίπος του ζώου, ας πούμε. Κάτι... Ε, ε, Τρώα μια φορά την ημέρα. Και ο για αν είχα φάει, αν είχαν κρέα, πλέον έχουν τα πάντα. Απλά το πρόβλημα με τα πάντα είναι ότι είναι ενωθευμένα. Δηλαδή, ένα κοτόπουλο το οποίο μπορεί να έχει φλεγμονέ, να έχει ορμόνε, να έχει μεγαλώσει λάθο, απότομα λάθο, χωρί να σου δίνει τίποτα. Ή μάλλον να σου παίρνει από μέσα. Το κάπνισμα. Παλαιότερα το κάπνισμα ήταν χειρότερο. Πλέον απαγορεύεται σε κλειστού χώρου. Υπάρχουν οι, οι φανατικοί καπνιστέ, ε, Όμω υπήρχε και παλαιότερα και πριν 30 και 40 χρόνια ανάφερες ε, τα φάρμακα τα σκευάσματα που δεν ξέρω αν αν βάλουμε τα συμπληρώματα διατροφής τότε δεν έχω διαφορά δηλαδή αν εγώ παίρνω αμινοξέα, πολυβιταμίνες και κάποια έξτρα μέταλλα τύπου μαγνήσιο, ζίνγκ βιταμίνη ε, βιταμίνη D, που είναι βασικά μέσα στις πολυβιταμίνες που δίνουν οι γιατροί για να καλυτερέψει το σπέρμα. πώς γίνεται να το κάνει χειρότερο. Όχι τα ασκευάσματα αυτά, γενικά τα αναβολικά. ορμόνες, τα αναβολικά, Α, που ναι, τα αναβολικά ναι. πάλι και λόγω κακής παιδείας, κακής εκπαίδευσης. Ναι, γιατί είναι underground. Ναι, Άρα εκεί δεν ξέρουν τι συνέβη και αν τι ξέρουν, τι βάζουν σε δεύτερη μέρα. Ε, τα, ε, τα αναβολικά όντω μπορούν να σου κάνουν τεράστια ζημιά, διότι ναι. μια θεστοστερόνη η οποία είναι π.χ. στο 6, στο 7 και πάει στο 64 για τρει μήνε, μετά όταν πάει κάτω θα βγουν τα αστρογόνα πάνω. Ναι. Και ο τρόπο που προσπαθούν το PCT που λένε, δηλαδή το post-cycle therapy να κάνουν οι ή οποιοδήποτε ασχοληθούμε με αυτά, είναι ένα τρόπο ο οποίο γίνεται είναι λάθο. Δηλαδή, δεν γίνεται κάτω από κάποια ιατρική γνωμάτευση ή. Ε, ε, Παρακολούθηση. γίνεται κάτω από underground καταστάσει. Αλλά και σκευάσματα, λέω σκευάσματα δεν είναι τα συμπληρώματα. Ε, σκευάσματα είναι οι ορμόνε, είναι κάποια φάρμακα που έχει ανάγκη κάποιο οργανισμό για κάποια εμπάθηση. Ναι. Αρκετά ψυχοφάρμακα πλέον τα Ψυχολογία του κόσμου έχει διαλυθεί πολλέ yeah, πιο πολλέ ψυχασθένειες. Οπότε, κάποια σκευάσματα αχολητικά έχουν και ω αποτέλεσμα το πρόβλημα τη γονιμότητα. Yeah. Ε, άρα, αυτή είναι η λόγη. Αυτή είναι η λόγη. Ε, Όμω, βάσει τα λεγόμενα σου, βλέπει ότι εντοπίζεται ανάμεσα στα χρόνια να μεγαλώνει το Έτσι πρόβλημα. Έτσι φαίνεται με βάση τη στιγμή. Όπω επίση, ε, χειροτερεύει και ο έρωτα. Δηλαδή, βλέπει αρκετέ φορέ είναι κάτι που λέω στα ζευγάρια. Προσπαθούν να κάνουν μωρό δεν δε σεξ, κάνουν δε ρωτά. Είναι τεράστια διαφορά το άλλο. Δηλαδή, έχει γίνει πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία λόγω όλων αυτών και όλων των άλλων παραγόντων που συμβαίνει. Ε, να έρχεται ένα ζευγάρι μόνο και μόνο να προσπαθήσει να κάνει ένα μωρό. Γιατί πρέπει να προσπαθήσει. Α, ναι. Άρα το άγχος της ε, σύλληψη. Το άγχος της σύλληψης και ότι δεν βρίσκουμε χρόνο να βρίσκουμε ναι. τη συχνότητα της επαφής. πόσα παραδείγματα να σκεφτώ. υπήρχε ένα παράδειγμα το οποίο σου λέει με έχω επαφή μια φορά το μήνα και δεν τα καταφέρω να μείνω έγκυος». Άρα ήρθε για θεραπεία. Δεν πάει έτσι. Μια φορά το μήνα δεν μπορεί. Ούτε για το κάθε μέρα. Δηλαδή, πρέπει να προσαρμόσει λίγο το στόχο. Ποιο είναι, α ναι, πούμε, ένα συνηθισμένο είναι δύο φορέ τη βδομάδα, α πούμε. Κοίτα, αυτό που. Χωρί α... να θέλουμε να βάλουμε νούμερο. Ναι. Απλά ένα μέσο όρο. Όταν μια γυναίκα έχει ένα σταθερό κύκλο, 28 μέρε, μία φορά τον μήνα. Και ξέρουμε ότι περίπου κοντά στη δέκα αριστερά είναι η, η, η οριξία τη. Άρα η, η κατά τον κόσμο γόνιμη περίοδο, ελάθο. Ε, δηλαδή, δεν πρέπει να είναι μία μέρα η γόνιμη. Mm -hmm. Εγώ συνήθω λέω εβδομάδα, δηλαδή την η με 18η ε, μέρα. Έχει μία εβδομάδα, έχει μία γόνιμη εβδομάδα. Και ο λόγο είναι ότι το Άριο μπορεί να ζήσει 24, κάποιε φορέ 48 ώρε μέσα στη γυναίκα και το σπέρμα μέχρι και 5 μέρε. Άρα σε αυτήν τη εβδομάδα. Όταν υπάρχουν τρει-τέσσερι φορέ επαφή, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Ε, εννοείται εφόσον μπορούν έτσι. Ε, είναι μια σωστή συχνότητα. Όπου δεν πρέπει να γίνεται με το έτσι θέλω, πρέπει να δουλέψει ο πρώτο μήνα. Και να πω και λίγα στατιστικά: ότι Ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα γονιμότητα. Ε, Ανά μήνα, προσπαθώντα σε σωστή συχνότητα, μιλάμε για 25% πιθανότητα νοικομοσύνη. Άρα ε, μικρό το ποσοστό. 25% μόνο. Ε, στο χρόνο ανεβαίνει γύρω στα 87, δηλαδή για 12 μήνε η σωστή συχνότητα στι σωστέ μέρε. Και στα δύο χρόνια ανεβαίνει στα 98-99% σε ζευγάρια που δεν έχουν πρόβλημα. Και είναι εδώ που έρχεται το άλλο το σημείο, ότι πότε αρχίζει να διερευνά ένα ζευγάρι. Δηλαδή έρχεται ένα νεαρό ζευγάρι στα 30, κάνει την αξιολόγηση, τι ερωτήσει, κάνει κάποια μικρή διερεύνηση, π.χ. έναν υπέρχον και λε, δεν εντοπίζω κάποιο πρόβλημα, αλλά θα σταματήσω τη διερεύνηση εδώ. Γιατί τρει μήνε ή τέσσερι μήνε δεν είναι αρκετοί. Και αρχίζει να μπαίνει σε άλλα σημεία συζήτηση, η συχνότητα, η πώ γίνεται Ο η κατάσταση. Ναι. Μην βιαστείτε να κάνετε γινεται η Ναι. μην βιαστειτε να κανετε κατι Και γι' αυτό έχουμε και ένα πιο μεγάλο νούμερο εξωσωματικών στην Κύπρο στατιστικά με άλλε χώρε. Γιατί πολύ γρήγορα οδεύουν προ εκεί. Γιατί είμαστε ένα χώδηση. Θέλουμε τα όλα σήμερα. Εξωσωματική και σαρική. Ναι. Είναι, 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 και τα δύο μεγάλα τα ποσοστά. Ναι. Και τα δύο. Στην Κύπρο. Χωρίς να... Και ξέρεις πότε το, από το μαθαίνεις. Από... Δεν ξέρω φυσικά στην Ελλάδα, αλλά το μαθαίνεις διότι το ακούς συνεχώ γύρω σου. Δηλαδή, στη γειτονιά σου, πούμε, μπορεί να έχει πέντε γενίκες που γεννήσαμε και οι τρεις να είναι ή τέσσερις. Ναι. Με και σαρική. Με και σαρική. Εντάξει, άλλων κεφάλαιων αυτών. Mm -hmm. ε, δηλαδή, είχαν βγάλει κάποια στατιστικά ότι η Κύπρο έχει από τα ψηλότερα ποσοστά σαρικών παγκόσμια. Ε, είναι σωστό νούμερο τότε, το το, διότι εξαρτάται τι συγκρίνει. Δηλαδή, αν συγκρίνω, ε, μάλλον, πρώγε ή ε, ε, τοκετοί επιτοπλίστου ήταν στον ιδιωτικό τομέα. Όπου η γυναίκα είχε τον ιδιώτη γιατρών σε όλη τη διαδικασία, ακόμα και στη Γέννα. Άρα, ε, συγκρίναν την ιδιωτική νεατρική τη Κύπρου. Με, την, με το NHS, για παράδειγμα, τη Αγγλία, όπου ήταν τη κυβέρνηση, το κρατικό σύστημα, όχι με το ιδιωτικό τη Αγγλία. Γιατί και εκεί τα νούμερα είναι πολύ ψηλά. Όπω και σε κάθε χώρα που υπάρχει ιδιωτική ιατρική, είναι πιο ψηλά τα νούμερα. Για λόγου απλού να του καταλάβει ο καθένα. Είναι, είναι δύο σκέλη. Το ένα σκέλο, ναι, ο γιατρό τόσα ξέρει να κάνει. Φοβάται ή δεν έχει την ικανότητα να φτάσει μέχρι το τέλο ένα φιλολογικό αντοκετό είναι και ένα μικρό ποσοστό το κάνει για οικονομικού λόγου. Μικρό ποσοστό. Νομίζω ναι. Και σου αποδείξω γιατί. Ε, το άλλο το σκέλο είναι και η υποδομή. Δηλαδή, ήμουν εγώ στο Λονδίνο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, μιλάμε για 15.000 το είδου το χρόνο, τεράστια νούμερα. Εν εξελίξει το κετί, 9 με 15 ταυτόχρονα. Έτσι, αυτή είναι Πραγματικότητα, εκεί ήμουν, ένα από τα νοσοκομεία. Μέσα υπάρχει εντατική νεογνώ. Δηλαδή αυτό που αν γεννείς ένα μωρό στο παραλίμνη και πρέπει να το μεταφέρει στο μακάριο, εκεί έχει το in-house. Και έχει μέσα πολύ ε, καλούς παιδιάτρους, νεογνωλόγου, ούτω ώστε να, να πάρουν ένα μωρό το οποίο ήρθε από μία φυσιολογικό εντοκετό με το ζόρι που λέμε, δυσκολεύτηκε, αλλά ήρθε, γιατί έχει στην διπλανή πόρτα την εντατική. Και έχει πέντε παιδιάτρου top class. Ταυτόχρονα έχει τέσσερι-πέντε αναισθησιολόγου, αν δηλαδή πρέπει να φτάσει στα όρια ενό φυσιολογικού τοκετού και ξέρει: Έχω τη λύση τη κεσαρική last minute, με το που λε τη λέξη πάω για κεσαρική, σε τρία λεπτά είναι Υπάρχει λέει το σύστημα για να σου δώσει την κεσαρική πολύ γρήγορα. Όταν είσαι τώρα σε μία κλινική, τρει ώρα το πρωί, με το παραμικρό που θα δει να το Γιατί δεν έχει υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει το σύστημα. Για να εκτελέσει μια επίγον και σαρική για να σώσει το μωρό. Κάτι που εκεί θα το έσπροχνε πιο πολύ. Ναι, ναι. Τώρα, στα κρατικά νοσοκομεία δεν έχω προσωπική πείρα, αλλά υπάρχει μια αλφα υποδομή. Δεν θα την κρίνω γιατί δεν έχω άποψη. Ε, όπου μπορούν να σπρώξουν λίγο παραπάνω, γιατί πάλι υπάρχουν επί 24 ώρε βάρδια και γιατροί και ανεσυσιολόγοι και σίγουρα σε ένα μακάριο που υπάρχει και το νομολογικό τμήμα δίπλα πιο εύκολο μπορεί να το κάνω, εν αντιθέτει με άλλα νοσοκομεία κρατικά τα οποία δεν γίνεται. Δηλαδή αν γεννήσει ένα μωρό στο νοσοκομείο του Παραλληνίου θα το πάρει μακάριο αν υπάρχει πρόβλημα. Άρα το ποσοστό ε, στο γιατί έχουμε παραπάνω και σαρικές σε βάλει, σημαντικό. Ναι. Ε, εν τόσο δηλαδή όσο υπάρχει στον έξω κόσμο ότι ναι, κάνει το γιατρό για να βγάλει λεφτά εγώ πιστεύω ότι αρκετοί άλλοι ότι χρήματα θα πάρω από ένα φυσιολογικό το είναι να πάρω από κεδό. Yeah, Μη σου πω ότι ο φυσιολογικό το πρέπει να πληρώνεται παραπάνω. Γιατί εσκύλ πλέον να γεννά φυσιολογικά, τσου παίρνει πολλά πιο παραπάνω ώρε. Άρα είναι ότι καταλήγω στην κεσαρική, γιατί είναι να βγάλω παραπάνω λεφτά. Okay. Με έχει. Ε, καλύψει. Σε έναν βαθμό, αλλά ξέρω ότι γίνεται και εν μέρει υπάρχει ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό που ναι. πιστεύετε στον έξω Εντάξει, για εμά, το λαϊκό κόσμο, βάζω τον εαυτό μου στο λαϊκό, γιατί εντάξει, με εκτό του θέματο, ε, λέμε την εξή ρίση: να, Όταν υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Επειδή το ακού συχνά, α πούμε, καταλάβει. Και στεροφημία όμω, διότι αν ναι. πάει κάτι στραβά σε μια κλινική μικρή, η ώρα 3 το πρωί, σε μια μικρή κοινωνία. Ένα γιατρό λέει Έσως, σου... Ναι, πάω και σαργίνα αμέσω. Ναι. ναι. για να, α, σώσω. σώσω. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα θέμα για να πάμε έτσι λίγο πιο παναλαφρά. Έχουμε νομίζω ένα δεκάλεπτο το πολύ, 15 λεπτό πριν κλείσουμε. Και θέλω να να σε ρωτήσω το εξή. Προσωπικά πιστεύω. Προσωπικά. Μπορούσα να σου κάνω την ερώτηση έξω, αλλά θέλω να την κάνω εδώ για να δω. Ε... Δεν ξέρω. Απλά πιστεύω ότι για αυτόν τον λόγο γίνεται. Λοιπόν, τα νεαρά κορίτσια που έχουν θέμα με, που είναι ορμονικά, που έχουν θέματα με ορμόνες, επειδή έχουν θέμα με την ακμή, έχω ακούσει αρκετές φορές να τους, να τους χορηγείται να συνταγή αντισυλληπτικών χαπιών για αυτόν τον λόγο για να καθαρίσει το δέρμα ή γενικά. Είναι όντω και θα. Αν είναι ναι, τότε θα προχωρήσω να πω στο επόμενο. Ναι. Γίνεται. Σε έναν βαθμό, ναι. Θέλει ανάλυση. Θέλει ανάλυση. Ωραία. Ο λόγο που αναφέρα πριν το θέμα με τα αναβολικά είναι γιατί, επειδή γνωρίζοντα. Αρ έχω αρκετού φίλου μέσα στα γυμναστήρια στα χρόνια, έχω δει αρκετών κόσμων να τριπλασιάζεται. Σε όγκο, και έβλεπε ποιο ήταν μέσα στα αναβολικά, αλλά είχα μάθει έναν κανόνα ο οποίο έλεγε το εξή. Αν αποφασίσει να αγγίξει ένα θέμα, το οποίο να πα, να πε ότι θε να βάλει αυτό το νούμερο, μου λέγανε πριν, θε στερόνι, είναι στο 8 και εσύ αποφασίζει να την πάρει στο 128, και μέσα τρει μήνε να είσαι 40 κιλά, μη κάποιο πάνω. π.χ. τώρα λέω 20 κιλά. Θέλω να ξέρει ότι λέει ότι θα τεμπεγιάσει τόσο πολύ το σώμα σου που κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει φυσιολογική τεστοστερόνη. Αυτό γίνεται μετά από δύο-τρει εβδομάδε. Εξουγγίση, ρίκνωση των ορχείων. Στι γυναίκε που γίνεται το αντίθετο, και παίρνουν ένα χάπι για δύο-τρία χρόνια γιατί έχουν σπυράκια. Και του λέει, αυτόν τον μήνα δεν θα κάνει παιδί. Το δεύτερο μήνα, το τρίμηνο, το εχτάμηνο, το δεκάμηνο, το χρόνο, τα δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Και αποφασίζει αυτή η γυναίκα, ενώ παίρνει αντισυλληπτικά από τα 16 τη, στα 26 τη, να θέλει να κάνει παιδί ή στα 20 τη. Το σώμα πώ αντιδρά σε αυτό, Εφόσον δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, το σώμα είναι δεκτικό σε αυτά, διότι τι κάνει, παγώνει τη λειτουργία τη οθήκη να μην παράγει αυτό που δίνει με το χάπι. Άρα δεν υπάρχει η χρήση της οθήκης και κατ' επέκταση είναι η φθορά τη Ότι χάνονται κάποια οάρια ακόμα και μετά αντισυλληπτικά, το μήνανε, χάνονται, αλλά δεν υπάρχει χρήση της οθήκης. Ναι, ε, λέει η εντολή να μην, να μην, να μην γίνεται, να μην γίνεται και μετά χρόνια να θέλεις. Ε, σε τιμωρεί το, θώμα, το σώμα, η φύση. Όχι σε αυτά τα χρόνια που σε αναφέρει. Όχι. Τον άντρα τον τιμωρεί, αυτό σου λέω. Ναι, όχι, είναι διαφορετικό διότι... Ε, σω η απάντηση είναι ότι ο άντρα τον πριν παράγει κάθε τρει μέρε. Ενώ η γυναίκα γεννιέται με κάποια. σαν να ξέρει ότι μια λάμπα έχει χρόνο ζωή σε 100 ώρε και τι 50 ώρε, σήμερα αρχίζει να δεσπαγώνει, Βίνει το διακόπτη και ξαναξεκινά το μετά. Ε, υπάρχει φθορά, αλλά σε πιο μειωμένο βαθμό. Δηλαδή, γίνεται μια κοπέλα στα 20 να τη βάλει σε αντισύλληψη και να την ξυπνήσει στα 40 με το να τα σταματήσει και να περιμένει την ίδια ανταπόκριση. Όχι, γιατί η φθορά είναι, είναι μηνιαία. Απλά μειώνει την ταχύτητα τη ε, και Επειδή σίγουρα θα μα ακούσουν και πάρα πολλέ κοπέλε, δεν πρέπει να του φοβίζει το αντισυλληπτικό, είτε για την ακμή, είτε για αντισύλληψη, είτε αυτό λέγεται ξεκινώ στα 14-15, είτε τα παίρνω για 15-20 χρόνια. Πάντα με τη σωστή ένδειξη και τη σωστή καθοδήγηση. Γιατί αυτό πριν που σου είπα σχεδόν έτσι είναι σαν απάντηση, θέλει μεγάλη συζήτηση. Ε, δεν είναι έτσι απλό να έχω σπυράκι απέναντι στη σύλληψη. Κάτι που το βλέπω, έρχονται κοπέλε για δεύτερη γνώμη, είπαμε έχω πολυγιστικέ οθήκε, έχω και λίνα κμήν, είπαμε ότι είναι Αυτό είναι επειδή βγαίνει μέσα από του γυναικολόγου. Ακριβώ. Τώρα, πόσο μου πήραν από πω την πρόταση, 12 λεπτά. Αυτή είναι, αυτό είναι το consultation που γίνεται. Και έναν άλλο consultation μπορεί να πάρει 30-40 λεπτά. Τι είναι η πολυκυστική οθήκη, γιατί είναι η φυσιολογική οθήκη. Τι σημαίνει κύκλο, Κάνεις μια ολόκληρη συζήτηση. Πότε ονομάζει την οθήκη πολυκυστική, Τι άλλα προβλήματα μπορεί να επιφέρει, Ένα από τα οποία είναι η ακμή. Τώρα, η ακμή μπορεί να έχει σαν βάση και πηγή πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό και ξεδιπλώνεται από τη συζήτηση η ομαδοποίηση του προβλήματο. Πάλι η ομάδα. Έχει βάρο, θέλει σωστό διατροφολόγο και σωστή. Τι γυμναστική. Έχει ακμή. Χρειάζεσαι πιθανώ και μια αισθητική προσέγγιση για να καθαρίσει το πρόσωπο. Ή μια διατροφή. Ναι, το πρώτο που είπα. Διατροφή. Και okay, okay, για το πρόσωπο. Ε, υπάρχουν. Υπάρχουν ασκετά γραμμένα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν γιατί μειώνουν τα ανδρογόνα. Ε, άρα, μετά από τον αισθητικό υπάρχει δερματολόγο. Υπάρχει ενδοκρινολόγος. Υπάρχει ψυχολόγο σε κάποια υπέρβαρα νεαρά κορίτσια με τριγούλε και ακμή και δυσκολίε στην περίοδο, στον περίγυρο του. Mm. Άρα και ο γονιό έχει τον ρόλο του. Και στη μέση είναι το κορίτσι. Οπότε πρέπει να κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Δηλαδή, στοιχώ του τι γίνεται. Πάει στον δερματολόγο, κάνει τον γυναικολόγο. Πάει στον εντοκινολόγο, κάνει τον δερματολόγο ή τον γυναικολόγο. Λέει, υπάρχει ένα μπάχαλο. Και τουλάχιστον η προσέγγιση για μένα είναι ότι εγώ είμαι ο συντονιστή. Δεν θα δεχτώ να κάνει ο καθένα σε σένα, εφόσον mm. με αποδέχεσαι, ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει ένα συντονιστή και ο καθένα θα κάνει το κομμάτι του. Μπορεί να χορηγήσει αντισυλληπτικά ο πιζού δαλό εκτό που έχει γυναικολόγο. Το έχω δει γι' αυτό. Γίνεται. Αμέ. Βάσει νόμου. Όχι ε, Μπορεί κάποιο να γράψει μια συνταγή, ναι. Ένα εντοκρινολόγο. Μπορεί μοναδός. να το γράψει. Φυσικά μπορεί να το γράψει. Έχει φορέ που δεν είναι κακό να το κάνει όταν υπάρχει μια σωστή προσέγγιση όμω. Αλλά ε, το να παίρνουν αυτόβουλα κάποιε αποφάσει, είτε λέγεται διερεύνηση και κατ' επέκταση θεραπεία, δεν το θεωρώ σωστό. Και αυτό γίνεται αυτόν τον πάχαλο που γίνεται με πολλά πράγματα. Όχι μόνο τη υγεία. Mm. Ότι ο καθένα δεν έχει τα ωριά του, δεν ξέρει τα όρια του. Άρα, ναι, μπορεί μια σωστή αντισύλληψη, σωστή ένδειξη, να δει έναν πρόσωπο με τεράστια ανακμή και να το κάνει πεντακάθαρο. Δεν διαφωνώ. Απλά θα ήθελα να δω άλλου τρόπου πρώτα. Επειδή να σου πω τι γίνεται με τα νεαρά κορίτσια, επειδή παρακολουθώ, έχω ξαδέρφε, έχω φίλες, φίλε, γενικά έχω μεγαλώσει. Η διατροφή ενό έφηβου, έφηβη είναι από το ένα που είναι το χειρότερο, το δέκα το καλύτερο. Συνήθω είναι τρία με τέσσερα. Είναι find τη ημέρα με snacks φαίν τη ημέρας με σνακς. Δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι καραμελωμένο, ζαχαρωμένο, σοκολατένιο για να είναι αρεστό. Απουσία οτιδήποτε λαχανικό μέσα στην ημέρα, εκτός αν έχει κάτι το τραπέζι και αν το τρώει. και τους, βλέπεις ας πούμε, ξέρεις, να είναι, δηλαδή να πάνε στο περίπτωρο θα πιάσουν σοκολάτες όταν πας στο φροντιστήριο, κρουασάν, ε, το βράδυ μπίτσε. Όλα αυτά είναι καλό να τα γνωρίζουν τα νεαρά κορίτσια ότι θα έχουν επιπτώσει και στο δέρμα και στο σώμα. Και το σώμα δεν συγχωρεί. Δηλαδή, το σώμα, αυτό που λέμε ειδικά, ξέρει, οι κορίτσια, που το, 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 το μυαλό του στα 14 είναι ένα, τον να κοιταχτούν στον καθρέφτη να μην έχουν γυταρίδιδα. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο του. Η νούμερο είναι ένα απασχολεί πάνω στο σώμα του. Εκείνη την ώρα μπορεί να μην δείξει τίποτα το σώμα. Θα δείξει στα 17, 18, 19 και 20. Δεν θα σε συγχωρέσει το σώμα. Ή στα 50, 60 με τα εφράγματα. Ή στα 50, 60 μπορεί να με. Σε... Α, με έφραγμα. Α, οκ, okay, ναι. Ε, Αυτό. Με άλλα πράγματα. Έχεις... Όπω η ζωή αλλάζει, δηλαδή διαχρονικά. Ε, πάλι πάμε πίσω σε αυτά που έχουμε καλύψει ξανά και βλέπει πόσο όλα έχουν σχέση με την παιδεία. Έκανα ε, έκαναν στο σχολείο κάθε μέρα αρχαία, παράδειγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Αλλά υπάρχει η διατροφή στο σχολείο. Και δεν φταίω το σχολείο, αν πρέπει μόνο εκεί να υπάρχει η σωστή εκπαίδευση στη διατροφή. Ο γονιό κατέχει που διατροφή για να εκπαιδεύσει το παιδί του. Mm -hmm. Μεγάλη κουέντα. Δηλαδή, εν ε, ε, πολλή πλευρών. Άρα, για να καταλήξει να πει σε έναν κοριτσάκι ότι ξέρει τρώ πολλά junk food, γι' αυτόν φταίει το δέρμα σου. Λίγο ρόλο έχει ο γυναικολόγο. Και ο καθένα έχει το ρόλο, όπω και το ίδιο mm -hmm. το κορίτσι. Αλλά ναι, σίγουρα τα βασικά, όπω και κάθε ασθένεια, δεν πα κατευθείαν να χειρουργήσει, κατευθείαν να δώσει το πιο δυνατό φάρμακο. Εννοείται ότι είναι να ακολουθηθεί μια πορεία πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Αλλά αν έχει έναν κοριτσάκι το οποίο έχει έναν δίχτυ μάζα σώματο στα 40, δηλαδή μιλάμε για υπέρβαρο κορίτσι, που έχει τριχούλε και σπυράκια με ακανόνι στον κύκλο και πολυγιστικέ οθήκε. Δεν θα πάνε να δώσει αντισύλληψη για να φύγουν τα σπυράκια. Αλλά σε πιο μεγάλη ηλικία μπορεί να δώσει αντισύλληψη για να μην είναι έγκυο. Ναι, αλλά αυτή Όσο είναι η δουλειά του όμω. Ναι. Έχει πολλέ ιδιότητε το αντισυλληπτικό. Δεν είναι μόνο η αντισύλληψη. Κάποια αντισυλληπτικά ρίχνουν τα δρογόνα, άρα για την ακμή και την τριχοφεία. Κάποια... Όλα τα αντισυλληπτικά μειώνουν το αιμα uh -huh. Μια κοπέλα που έχει βαριά περίοδο, με αντισύλληψη μειώνει το αίμα. Κάποιε κοπέλε έχουν επώδυνε περιόδου. Μειώνεται ο ναι. πόνο. Έχει πολύ πλευρή λειτουργία των αντισυλληπτικών. Ε, 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 Ακριβώ, το όνομα παρασύρει. Όπω εμά με τι πολεμικέ τέχνε. Ακούς γονιό τώρα πολεμικέ τέχνε. Α, πολεμικέ τέχνε. Μου ακούγεται φρικτό. Όχι, θα είναι σπαθιά και κοντάρια, <laughs> δεν θα πα. Ενώ σου ξέρω εγώ και όμορφα, martial arts. Πάω. Wow. <laughs> ε, <laughs> για το θέμα τη παιδεία, για το θέμα τη διατροφή, είναι τραγικό το ότι δεν γνωρίζουν οι γονεί, καταρχήν πω ήδη να, να θρέφουν σωστά τον οργανισμό τους και μετά, όχι μόνο όταν έχουν παιδιά. Μια γκυμονούσα φαντάζεσαι μια μήνες ας πούμε, να τρώει McDonald's, nuggets, milkshakes. Τρώει αυτιό. Ναι, τρώει για δύο, αλλά πιθανόν αυτά που έχει να προσφέρει μέσα... Ο ένα τι από το είπα. Εγώ λέω να τρώει για μισό. Ναι. Λέω στην έγκαιο θα τρω για μισό άτομο, θα τρω σαν διαβητικός, θα τρω σαν υπερτασικός και πάντα όλα αυτά παρακολουθούν με έναν με, με λίφλετ, με μια mm. συζήτηση και κάτι, και ενημέρωση. Δεν είναι Ενημέρωση, Ναι. Ακριβώ. Ακριβώ. Είναι, 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 είναι μια μεγάλη υπόθεση γιατί μετά θα το βρει και μπροστά τη. Αν αγαπάει το σώμα τη και αντί την ενδιαφέρει το σώμα τη, που κυρίω τι γυναίκε τη ενδιαφέρει, ε, μετά να γνωρίζει ότι τι συνέπειε τη πίτσα, των burger, των junk food, του γύρου. Για τα hidden calories και τα hidden calories και ίσως είναι καλό να δουν ότι στην Αφρική σε χώρες όπως είναι η Ουγκάντα, η Ρουάντα, το Ζάιρ που μεγαλώνουν με έναν κομμάτι ψωμί αν βρεθεί και με το νερό που αν βρεθεί μέσα από αυτές γεννιούνται παιδιά είναι η φύση έτσι του ανθρώπου και των ζώων να μην είναι η διατροφή το παν για να, για να, για να Φτιαχτεί ένα παιδί, απλά βοηθά στην ομαλή. Διόρθωσέ με φυσικά. <συσίγε> ναι, <συσίγε> το αστείο <δραστηρό συσίγε> είναι <συσίγε> όσο λε, σκέφτομαι πόσα σκευάσματα δίνουμε στι έγκυε πλέον. Ού, καλά. Δηλαδή, και μετά. Απίστευτα νούμερα. Ο, η μαγνήσινο, η ασβέστη, ο, η βιταμίνη δέλτα, οι πολυβιταμίνε. Όχι, <συσίγε> όχι, δηλαδή για όνομα του Θεού. Ενώ μπορεί με την διατροφή. Να προσαρμόσει πάρα πολλά πράγματα. Ε, και φτάσαμε την έγκυο να κρατά τα κουτούθια που έχουν ηλικιωμένοι Δευτέρα, mm -hmm. Τρίτη, τάρτη, Πέμπτη για να παίρνουν χαπάκια από μέσα. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Αυτό, ε, αυτό γίνεται. Και νομίζει ότι αν αφαιρέσει κάτι ή αν δεν πάρει κάτι που και δεν, δεν ξέρουν ακριβώ τι γίνεται. Το μαγνήσιο, ποια είναι η δουλειά του, η Μια είναι η δουλειά του, είναι να χαλαρώνει το μυκοσύστημα. Ναι, αλλά μπορεί να μην το χρειάζεσαι. Βιταμίνη έ, ε, Για το δέρμαν, Για την καρδία. Ε, όλα τα άλλα, ξέρω εγώ, Άιρον. Μπορεί να μην το χρειάζεται. Καταρχήν το ασβέστιο, όξι πόσο σε άντρε ή πει, α πούμε, που μέσα στα γυμναστήρια. Που ε, δεν, δεν, είναι ότι το, το συστήνω, είναι, απλά το συζητάμε μέσα σε ένα, όπω εγώ και εσύ τώρα. Και σου λέω, μη σταμάτα παίρνει ένα ασβέστιο. Διότι μπορεί να κάνει πέτρε σαν εφρά σου. Πόσοι, πόσο έχουν πέτρε από το ασβέστιο, όχι γιατί είχαν κάποιο θέμα. Από το ασβέστιο. Ναι. Καθαρά. Και μου λέει σοβαρό, μιλάζει. Ναι, εγώ έχει 4-5 χρόνια που πιάνω καθημερινά σβέστιο και να πίνω ποτήρι γάλα σβέστιο και... Η απουσία. Είναι τη... Εν τσ... το ενημέρωση του. Ναι, το σαρλατανισμός. Ακόμη και στο γυμναστήριο με πιο λίγη πείρα που έχω εγώ, ότι... τουλάχιστον στο εξωτερικό, ότι έχει ο διατροφολόγος. Mm. Δηλαδή, θα πας να μιλήσεις τι θα πάρω και πώς θα το πάρω. Όχι τι λέει ο φίλος. Μπορεί Ακριβώς. ο Χίζανέτος να γνωρίζει λόγω των χρόνων πέντε πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που θα πει εσύ κάτι γίνεται αυτόματα ο ειδικό που θα πει το επόμενο. Ακριβώ. Επειδή η αλυσίδα πρέπει να σταματήσει. Όπω και το πώ κάνει μια ανάσκηση, να δεν την κάνει σωστά, είναι επικίνδυνοι. Ακριβώ. Ναι. Έτσι είναι και η διατροφή στην εγκυμοσύνη, έτσι είναι και Ιατρικής, η ιατρική ζωή. Τρέχει ακόμα. Ναι. Έχει χρόνο για τρέχει. Πάντα πρέπει να βρίσκω χρόνο. Ε, μπορεί να είναι λίγο, μπορεί να είναι πιο πολύ, κάποιον Πο... τη γυμναστική. Πόσε φορέ την εβδομάδα. Προσπαθώ τρει-τέσσερι κάτι να κάνω. Ναι. ναι. Χωρί ε, γυμναστική προσωπικά δεν λειτουργώ. Βέβαια. Απίστευτη ύπνου, ε, έλλειψη ύπνου. πάρα πολύ δουλειά και στο γιατρείο και στο σπίτι όσο μπορώ να βοηθήσω με την παιδιά. Αλλά ε, ε, χωρί να γυμναστώ δεν υπάρχουν μπαταρίε. Ναι. Είναι το χώρο που αφαιρεί, που βγάζει τον ατμό. Και το μετά. Είναι το πιο, το μετά, όμορφο, ναι, το μετά. πιο όμορφο το μετά. Ναι. Δηλαδή, αν ξυπνήσει το πρωί, είναι 6-6 παρά να κάνει 10, 20, 30, 40 λεπτά γυμναστική. Ο, οπότε επιτρέπεται πάντα. Ε, και μετά να πα ζωγιά και φτάνει σε 9, 10 το βράδυ για δουλεύει. Έχει άλλε αντοχέ από ότι αν ξυπνήσει ή κατευθείαν πα να δουλεύει. Ακριβώ. Μου χρωστά ή σου χρωστάω ένα μαραθώνιο, γιατί έχουμε κάνει ένα. Πρέπει να κάνουμε ένα. Χalf. <laughs> half. Half. <laughs> θα πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα το άλλο. Χalf. Κάναμε <laughs> <laughs> το δεκάριο μαζί στην ναι, Ελλάδα. Ναι, το ναι, ναι, ναι. τερματίσαμε μαζί. Θα κάνουμε κι άλλα, ναι. Πάμε για 21. <laughs> Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά, φίλος και εξαιρετικό άνθρωπος, σπάνιου είδους. Ήταν μεγάλη μου χαρά γιατί ήσουν από τα πρώτα ίσως 5-10 άτομα που είχα γράψει πριν καν κτιστεί αυτό το podcast. η χαρά όμω ε, ίσως είναι πιο μεγάλη δική μου διότι χαίρομαι για το έργο που γίνεται. Ε, έχω δει σχεδόν όλα τα podcast και αν υπομονούς από την άρθρη στιγμή μου γιατί μια πανέμορφη συζήτηση χωρίς άγχος που ξεδιπλώνεται δεξιά και αριστερά χωρίς να μονότανα τα ιατρικά ή τα πολιτικά σε μια ομάδα την οποία ξέρεις πολύ καλά πόσο πιστεύω γιατί η εξέλιξη της ζωής χρειάζεται και αυτά mm -hmm. και δεν μπορούν πολλοί να τα κάνουν οπότε keep going Ευχαριστώ πάρα πολύ Σου ευχηθώ yeah. κάθε καλό στη συνέχεια και να παραμείνεις uh, το ίδιο uh, αληθινός όσον uh, σε γνωρίζω μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ Παρομύες. πάρα πολύ. Παραμύθιες. Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο.